Καλησπέρα σας. Έχουμε ξεκαράσει και το διαβόλιο να μιλήσω απόψε. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν θέσεις εδώ ελεύθερες. Προχωρηθούμε όμως. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην απόψινή βιβλιοπαρουσίαση του έργου του Σταύρου Ζουγουλάκη, «Άσπονδοι αδελφοί, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι». Το εβραϊκό ζήτημα και ο αντισημιτισμός είναι από τα πιο καυτά ζητήματα τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που έχασε τον εβραϊκό της πληθυσμό στο καύτωμα στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Και τα τελευταία χρόνια η συζήτηση έχει εξαπλωθεί κυρίως διότι βγάζουμε κάτω από το χαλί αυτά τα οποία είχαμε στριμώξει για χρόνια ολόκληρα και δεν θέλαμε να συζητήσουμε. Στις κουβέντες που κάνουμε τελευταία, είτε τις διαλέξεις είτε τις ξαναγήσεις με αφορμή διάφορες εκθέσεις που έχουμε κάνει είτε στη Βίλα Καπατζή είτε εδώ, αναδύεται πάντα αυτό το καυτό πρόβλημα του γιατί η σημερινή γενιά, οι σημερινές γενιές ή μάλλον οι δικές μας γενιές, τολμάμε να μιλήσουμε ξανά για αυτό το ζήτημα για το οποίο χρόνια σιωπούσαμε. Πιστεύω ότι είχε να κάνει με την ελληνοποίηση της πόλης, για την οποία για χρόνια φοβόμασταν ότι θα τη χάσουμε. Και μάλλον όταν αυτό το πράγμα έχει καταλαγιάσει και πια οι φόβοι μας έχουν διασκεδαστεί, ίσως και καινούργιες γενιές που δεν έχουν γνωρίσει έτσι, τα γεγονότα πριν από 100 χρόνια, να μπορούν πιο άνετα να δεχθούν και να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Ωστόσο, το σημερινό βιβλίο, το βιβλίο που παρουσιάζουμε, μιλάει γενικά για τις σχέσεις χριστιανών, Εβραίων και Μουσουλμάνων, στο πλαίσιο της κοινής ρίζας που έχουμε, οι τρεις θρησκείες από τον Αβραάμ, και ζητήματα τα οποία των της ηθικής και μια ευρύτερη αντιμετώπιση, όχι μόνο το θεσσαλονικιώτικο ζήτημα, το οποίο μπορεί να αφορά μόνο τους ή κυρίως τους κατοίκους της πόλης. Οι απόψινοι ομιλητές, πέρα από τον κύριο Ζουγουλάκη, ο οποίος θα συμμετάσχει στην συζήτηση μετά, είναι ο Διονύσης Δρόσος, καθηγητής ηθικής φιλοσοφίας του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, και ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο ΠΑΜΑΚ, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο δεν. Πρέπει να το έχετε όσο γίνεται πιο κοντά στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε λίγο να θυμίσω επίσης τα κινητά σας παρακαλώ, διότι είναι... δεν έχουμε σύστημα απενεργοποίησης, οπότε φωτίστε τα τώρα, δείτε τα δηλαδή και κλείστε τα ή βάλτε το στο αστόγιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ το μορφωτικό ρυθμό της τραπέζης και τον αγαπητό συγγραφέα, τον Σταύρο Ζουγουλάκη, για την τιμή που μου έκανε να με προσκαλέσω σήμερα να συζητήσουμε για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο που έχουμε μπροστά μας. Θα ήθελα πριν από όλα να πω το εξής για τον συγγραφέα. Λίγο πολύ το κοινό είναι εξοικειωμένο, το οποίο προσήχθη σήμερα λίγο σε πολύ άλλους αριθμούς, εξοικειωμένο με το ύφος της γραφής του κυρίου Ζουγουλάκη. Θέλω να πω από τη δική μου πλευρά ότι αυτό που εκτιμώ στον Σταύρο και μου τον κάνει ιδιαίτερα αγαπητό είναι το εξής, ότι μπορούμε να βρούμε πολλά γραπτά, πολλά κείμενα τα οποία μιλάνε για τις αμαρτίες των θρησκειών, γραμμένα από ανθρώπους που είναι αθρηστοί ή άθροι ή αδιάφοροι, ή αντιμετωπίζουν το θέμα μονάχα στενά ως επιστημονικό αντικείμενο. Από άνθρωπο ο οποίος είναι πιστός και δεσμευμένος σε κάποια σχετική ομολογία, είναι σπανιότατο να έχουμε μια τέτοια κριτική προσέγγιση. Και αυτό που εκτιμώ πάντα στη σκέψη του είναι ότι δεν του αρέσουν οι ευκολίες, δεν του αρέσει να είναι πάρα πολύ υλικός και ευγενής με αυτό το οποίο πιστεύει ή με τους θεσμούς που εκπροσωπούν από το οποίο πιστεύει, ιδιαίτερα αυστηρόξενο, μάλλον θα έλεγα, με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Από την άλλη, επίσης, δεν πηγαίνει σε άλλου τύπου ευκολίες. Ξέρουμε πολύ καλά πόσα χρόνια έχει προσπαθήσει να αναδείξει το ζήτημα της διάκρισης σε βάρος των Εβραίων του αντισημιτισμού, να αναδείξει τα προβλήματα της απόκρισης του γεγονότος ότι η χώρα μας είναι ανάμεσα στις χώρες που είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό θυμάτων. Παρ' όλα αυτά, και επειδή έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι είναι Εβραιόφιλος, εκείνο και το άλλο, διάφορους φανατικούς,
το βλέπουμε στο ίδιο το βιβλίο αυτό να μην χαρίζεται καθόλου σε επίπεδο δικαιωμάτων και κατάχρηση εξουσία και στο κράτος του Ισραήλ, όταν αυτό καταπιέζει με τον τρόπο που κάνουν τους Παλαιστινίους και με πολύ μεγάλη παρησία μιλάει για τη Γάζα σαν ένα μεγάλο στρατόπεδο, σαν μια μεγαλύτερη, τη μεγαλύτερη φυλακή, όπως το λέει, ανοιχτή φυλακή, και για την για το αμάρτημα του Ισραήλ να έχει θεοποιήσει κατά κάποιο τρόπο και να έχει θετικοποιήσει την δύναμη και την εξουσία, να έχει πέσει δηλαδή σε μια ιδεολατρία της δύναμης, πράγματα τα οποία τα ακούμε και από τους κριτικούς Ισραηλινούς απέναντι στην επίσημη πολιτική του κράτους. Από την άλλη, ούτε τα θύματα εξειδανικεύει και δεν χαρίζεται ούτε στους μουσουλμάνους, οι οποίοι κάνουν διακρίσεις και αυτοί με τη σειρά τους σε βάρος των Εβραίων των δικών τους χωρών και σε βάρος των Χριστιανών. Δεν του αρέσουν επομένως οι εύκολες λύσεις και προσπαθεί να βρει αποχρώσεις πολύ λεπτές και να αποφύγει αυτό το οποίο ταλανίζει πάρα πολύ την κοινωνία μας, αυτή τη διαίρεση σε άσπρο μαύρο, χωρίς αποχρώσεις και χωρίς λεπτότητες. Αυτά γενικά. Το βασικό πρόβλημα το οποίο αναδεικνύεται στο βιβλίο και το οποίο τον απασχολεί είναι αυτό το οποίο ο ίδιος αναφέρει με τα λόγια του Ρεζίτε Μπρέν, σύλλεπτε λεπτά, μια κέρια απορία, το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να τρέφεις τον Θεό του ελέους και την ίδια στιγμή να σκοτώνεις και μάλιστα εν ονόματι αυτού ακριβώς του Θεού. Θα λέγαμε, επειδή το πρόβλημα δεν είναι ακαδημαϊκό, το βιώνουμε και στην κοινωνία μας, αυτή τη στιγμή δηλαδή δεχόμαστε νέα ζωή ανθρώπων από άλλες περιοχές και ενώ πρεσβεύουμε κατά πλειοψηφία και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό μια θρησκεία αγάπης και μια θρησκεία φιλοξενίας, δεν φαίνεται η κοινωνία μας να είναι τόσο φιλόξενη όσο θα υποσχόταν αυτό το οποίο φορεί πίστη της. Ο ξένος αποτελεί ιερό πρόσωπο και στις τρεις αβραμικές θρησκείες. Και για τους μουσουλμάνους που είναι ιερό πρόσωπο και για τους χριστιανούς. Θα θυμίσω ότι τουλάχιστον τη Μεγάλη Παρασκευή συμμετέχουν όλοι και οι άθεοι στην περιφορά του επιταφείου και μετά την επιστροφή. Υπάρχει ένας εξαίρετος, μια εξαίρετη ψαλμοδία, η οποία έχει ως θέμα της το αίτημα του Ιωσήφ της Αρημαθέας προς τον Πιλάτο, «Δώσ' μου τούτο τον ξένο», όπου ο ξένος είναι ο Ιησούς ο ίδιος. «Τον εκφρέφους ως ξένο ξενοθέντα τον κόσμο, δώσ' μου τούτο τον ξένο, ως τη σίδε ξενίζει τους φτωχούς και τους ξένους». Δηλαδή, τον ίδιο το Θεό που πιστεύει η χριστιανική πίστη, τον αντιλαμβάνεται ως ξένο και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι όμως που πολύ μεγάλη ευκολία ξεχνάει κανείς, όταν είναι μπροστά του πραγματικούς ξένους. Και τους Εβραίους πάλι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σχέση με τους ξένους. Ίσως ξενίζει κάποιον αν το ακούσει αυτό το πράγμα, όμως θα παραπέμψω σε αυτό το οποίο ήδη αναφέρει ο συγγραφέας στην εμπειρία του από το Γιόμ Κιπούρ στα Γιάννενα, όπου και εγώ δεν το ήξερα, αλλά με μεγάλη μου έτσι, χαρά και συγκίνηση έμαθα ότι διαβάζουν στο Γιόμ Κιπούρ το ανάγνωσμα του Ιωνά. Το ίδιο ανάγνωσμα το οποίο διαβάζουμε στον εσπερινό του Μεγάλου Σαββάτου, αυτό το οποίο είναι γνωστό σε εμάς ως πρώτη Ανάσταση, πρωινή Ανάσταση. Αυτό το ανάγνωσμα του Ιωνά αναφέρεται σε ξένους, αναφέρεται σε μια πόλη στην Νινεβή η οποία δεν είναι εβραϊκή. Και στην οποία προσθέτει ο Ιωνάς να ψηφοποιήσει τα αμαρτήματά του, τους ρυθμούς, η καταστροφή κτλ. Και ο Θεός τους χαρίζεται. Και επαναστατεί ο Ιωνάς γιατί με έβαλε σε τόσο κόπο και με κατάπληκε το κήτος κτλ. Ήταν αυτή χαρίζεται γιατί με έβαλε στις ιστορίες. Και ο Θεός δείχνεται εκεί πέρα γενναιόδωρος και συγχωρητικός απέναντι σε κάποιους που δεν είναι Ισραηλίτες, που είναι ξένοι. Και έχει ενδιαφέρον ότι οι ίδιοι οι Ισραηλίτες το θεωρούν αυτό πάρα πολύ σημαντικό για τη δική τους προσέγγιση. Εν τούτοις και οι τρεις αυτές οι αβραμικές θρησκείες παραβιάζουν αυτό το πράγμα και το παραβιάζουν κατά σειρά. Πιο πολύ αρχιτεκτονικά θύματα αυτή τη διάκριση είναι οι Εβραίοι, βεβαίως. Στο ερώτημα αυτό λοιπόν το οποίο έθεσε ο Ντεμπρέ, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια θρησκεία να σκοτώνει στο όνομα ακριβώς αυτού του Θεού, ο ίδιος ο Ντεμπρέ απαντά ότι, και την απάντηση αυτή την απορρίπτει ο συγγραφέας, απαντά ότι ο Θεός και ο διάβολος είναι το ίδιο πρόσωπο. Μια στάση η οποία, όπως γράφει ο Σουμπιλάκης, καταργεί τη διάκριση καλού και κακού και μας αφήνει απέναντι στο κακό εντελώς άγνωστος. Τι όπλο έχουμε απέναντι στο κακό όμως?
δεν έχουμε και πολλά πράγματα, δυστυχώς. Γιατί ακριβώς στο κακό δεν υπάρχει καμία εγγύηση πίσω από την ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση όμως είναι κάτι προσωπικό, πολύ προσωπικό και πολύ βαθύ και αφορά τον καθένα μας χωριστά. Αυτό σημαίνει πως καμία φιλοσοφία και καμία θεολογία δεν μας παρέχει ασφάλεια έναντι του κακού. Δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό σύστημα, σχήμα, θεοκρατικό ή κοσμικό λαϊκό που να είναι ασφαλές έναντι της στρέβλωσης του και της κρίσης του ως απολογητικής κάποιου κακού. Από τη στιγμή που κάποια, στο όνομα του καλού πάντα, έτσι, από τη στιγμή που κάποια ιδέα αποκόπτεται από το πεδίο της προσωπικής συνείδησης για να εγκαταστεί στην οπτική αρχή διαφόρων ομαδώσεων, έθνος, τάξη, φυλή, φύλο, κόμμα, ομάδα, υπάγεται πλέον στη δυναμική ενός εμείς που διαχωρίζεται και συγκροτείται εναντίον ενός κάποιου άλλου. Εισέρχεται στο πεδίο της πολιτικής, κατά ανάγκη, της δημοσιότητας. Από συνειδησιακό ζήτημα γίνεται ζήτημα ταυτοτικό. Ως ταυτοτικό στοιχείο η θρησκεία γίνεται όπλο πολέμου και σφαγής. Όσο πιο πράσινο ο Θεός που πρεσβεύει, τόσο πιο αδυσόπιτη σφαγής μπορεί να γίνουν οι πιστοί του, αφού τόσο πιο διαβολικοί μοιάζουν οι μη πιστοί, ουσιαστικά υποθετικοί άλλοι. Τόσο πιο δικαιολογημένοι φαντάζεται κατά τον τρόπο του. Η θρησκεία έχει τη δολοφονική δύναμη να δικαιώνει και το μεγαλύτερο έγκλημα στο όνομα της ορθής πίστης και ουσιαστικά πρόκειται για καθαγιασμό της συλλογικής ταυτότητας. Η λύση άραγε σε αυτό είναι να διατηρήσει η θρησκεία κάποια αγνότητα μένοντας αμήνανται από την πολιτική. Θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο ποτέ. Έχει δίκιο ο συγγραφέας να επισημαίνει ότι όχι η διαφορισμένη Ευρώπη, αλλά η ίδια η Βίβλος είναι που επισημαίνει το σκάνδαλο ότι ο Θεός με την αυθαίρετη μη αποδοχή της πρώτης θυσίας του Κάιν φαίνεται να γίνεται ο απότερος υπέτειος του πρώτου φόνου. Η ίδια η Βίβλος ωστόσο προσφέρει και τη φαρμακία. Πάσω από την Ασκάιν, επτά εκδικούμενα παραλύσει και έθετε ο Κύριος ο Θεός σημείων το Κάιν του μη ανελήν αυτό πάντα τον βρίσκοντα αυτό. Η θυσία του Κάιν δεν έγινε δεκτή για λόγους που αφορούν την καθαρότητα της καρδίας του, διότι όπως αποδείχθηκε δεν έλεγε τον εαυτό του ως φύλακα του αδελφού του. Για τον λόγο αυτό ακριβώς η εκδίκηση δεν δικαιολογείται να είναι εξωτερική και ανθρώπινη. Δεν δικαιολογείται φόνος στο όνομα και για λογαριασμό του Θεού. Η φαρμακία ενεργεί στο πεδίο της συνείδησης. Ωστόσο η ομάδα ταυτοποιείται ως συλλογικό υποκείμενο της λατρείας και διεκδικεί για τον εαυτό της το δικαίωμα να εκδικείται το κάνει. Όχι για λόγους πνευματικής κάθεσης, αλλά για λόγους συνοχής και ασφάλειας της ομάδας της ίδιας. Δηλαδή για λόγους πολιτικούς. Μπορεί να αποφευθεί ανάμειξη της πολιτικής. Μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος ως προσωπική συνείδηση μόνος στο κενό της πολιτικής συνύπαρξης και εκτός κοινότητας. Νομίζω όχι περισσότερο από όσο μπορεί να υπάρξει γλώσσα και ομιλία εκτός κοινότητας. Μοιραία η κάθετη σχέση του ατόμου με τον Θεό μεσολαβείται από την οριζόντια σχέση με τους ομοίους. Εν τέλει, εργαλειοποιείται από αυτήν, εφόσον αυτή η οριζόντια σχέση παράγει ισχυρότερα από αυτήν, λόγω της ενάργειας και της ανισότητάς της. Η δημιουργική σοφία τίνει να περιθωριοποιείται, να περιθωριοποιείται λοιπόν και να εκτοπίζεται από την κοσμική μερίδα της ταυτοτικής άμυνας και επιβίωσης. Δεν γίνεται να μην επιβάλλει η θρησκευτική πίστη στο δημόσιο πεδίο. Μοιράζομαι την πίστη μου και με άλλους ανθρώπους που κάνουν το υπονοώ που κάνω και εγώ. Κάποιοι άλλοι δεν το κάνουν, δεν το κάνουμε όλοι. Χωριζόμαστε προς αυτό λοιπόν. Εκεί όμως κινδυνεύει από τον ύπνο της συνείδησης, η οποία δεν μπορεί παρά να είναι προσωπική. Εκεί αρχίζει η οριστηρή πλαγιά του εκφυλισμού σε ιδεολογικό φανατισμό. Τι θα μπορούσε να αποτελέσει φραγμό σε μια τέτοια διορίστηση. Η θρησκεία η ίδια μπορεί να προσφέρει τη σοφή φαρμακεία της για όποιον την εστερνίζεται στα σοβαρά και θέλει να σώσει την ψυχή του και όχι να δηλωθεί στους αλλόπιστους απλώς. Και είναι αυτή που επισημαίνει ο συγγραφέας. Κανείς να μην αγγίξει τον Κάιν. Εμεί η εκδίκηση. Αν και αυτό είναι το μέγιστο της καρδιακής κάθαρσης, η συγχώρηση, ωστόσο σε επίπεδο πολιτικό δεν έχει σοβαρές ελπίδες να πιτανεύσει. Ακόμα και αν την πολιτική την ασκούν η ιερατεία. Κυρίως μάλιστα τότε. Διότι είναι η συνείδηση και μόνο αυτή που αποτελεί το πεδίο όπου θα μπορούσε να αφήσει μια διακάθαρση. Και το πεδίο αυτό δεν υπάγεται στους όρους του αναγκασμού. Είναι το πεδίο της εσωτερικής ελευθερίας. Στους όρους του αναγκασμού όμως υπάγεται η πολιτική. Εκεί όμως δεν μπορούμε να αξιώσουμε μια τέτοια μαξιμαλιστική λύση. Θα σου δυναμούσε με την αξίωση να ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι
το δρόμο της θέωσης και θα βγούμε σε έναν νέο μεγασμό και κατάρτιση της ελευθερίας. Θα πρέπει επιφέτως να αρκεστούμε με εισαγωγικά, γιατί δεν είναι λίγο, σε ένα ελάχιστο. Το ελάχιστο αυτό δεν υπαγορεύεται από τη θρησκεία την ίδια. Αλλιώς εγκλωβιζόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αλλά από τη δημοκρατία. Είναι η ουδετερότητα της πολιτικής απέναντι στη θρησκευτική πίστη και απέναντι στην απιστία επίσης. Η οποία απιστία και αυτή θα μπορούσε να γίνει ένα σύστημα πίστης, άρρωσης της πίστης, αναγκαστικό. Η αποιεροποίηση δηλαδή της πολιτικής κοινότητας. Η θρησκεία είναι μία από τις οδούς που μας δίνονται για να διαχειριστούμε το αλλότριο, το ξένο, το υψηλό, το καταχθόνιο, το τερατώδες που φέρουμε εντός μας. Η κατήσχηση της ταυτοτικής βίωσης του θρησκευτικού ματαιώνει αυτή την κατάσταση. Ακόμα χειρότερο. Παραγνωρίζει το εντός μας αλλότριο και το προβάλλει σε μία εκτός μας υπόσταση. Αυτή η προβολή σε συνδυασμό με τη ζωτυπία του ενός και μοναδικού Θεού, που δεν έχει κανέναν άλλο Θεό και που μας καλεί να καταδικάσουμε κάθε άλλη θεότητα ως ψευδή και δαιμονική, οδηγεί στη δαιμονοποίηση του άλλου, που δεν λατρεύει το δικό μας αγαθό Θεό, αλλά δαιμόνιο. Και μαζί δαιμονοποιείται η γλώσσα του, η διαιτά του, η ενδυματολογία του, το τυπικό της λατρείας του, η φυλή του τελικά. Αρχιτυπική δαιμονοποίηση για τον δυτικό πολιτισμό, ο αντιιουδαϊσμός για τον αντισημιτισμό. Τιμά τον συγγραφέα ότι η κριτική του προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, τη οποία το δόγμα ομολογεί, είναι ακόμα αυστηρότερη από όσο και τις άλλες ομολογίες χριστιανής έννοιας. Απουσία οποιασδήποτε αυτοκριτικής για τις αντιιουδαϊκές της προκαταλήψεις και το ιστορικό της, αλλά και οποιαδήποτε θεολογικού προβληματισμού μετά το ύψιστο έγκλημα της ΣΟΑ. Εδώ, βάζοντας βαθιά το μαχαίρι, ο συγγραφέας εντοπίζει στην ίδια την Καινή Διαθήκη τα εδάφια εκείνα που δικαιολογούν τον αντιουδαϊσμό της Εκκλησίας. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 23, την κριτική προς τους Φαρισαίους, αυτό που ακόμα την ανέβη Δευτέρα, όσο στις Μεγάλες Τρίτες, Ουέγγιν κτλ. Και στις πράξεις των Αποστόλων η απολογία του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, όπου αποκαλείται ο Ιουδαϊκός λαός, λαός σκληροτράχυρος και απερίπτωτος στην καρδία. Αυτές είναι δύο αναφορές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά έναν τρόπο αντισημιτικό, αντιιουδαϊκό μάλλον. Η σκέψη μου είναι εξής, ότι ο λόγος του Ιησού που μιλάει με αυτόν τον τρόπο και καταδικάζει τον λόγο του είναι τυπικός εβραϊκός προφητικός λόγος. Δηλαδή, αποτελεί κρατεά κριτική παράδοση που ανοιχνεύεται σε όλο το σώμα της Παλαιάς Διαθήκης αυτού του τύπου ιστηρίτευση της σκληρότητας και της απιστίας του λαού Ιακώβ. Για τους προφήτες του Ισραήλ, ο λαός ο αγαπητός του Θεού είναι ένας λαός σκληροτράχη. Και το συναντάμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό. Και στον Ισαΐα, «Ουέ έθνος αμαρτωλών, λαός πλήρης αμαρτωλών, σπέρμα πονηρών ή άνομοι». Και ξανά στον Ισαΐα, τα αμαρτήματα των ανθρώπων τους διαχωρίζουν από τον Θεό και αποτρέπουν το έλεος του και δεν γνωρίζουν οδό ειρήνης. Οδό ειρήνης σου κοίτασιν και ούτε στην κρίση της οδής αυτών, γρά τρίβει αυτό διαστραμμένε, άσο δεύουσι και ούτε στην ειρήνη. Στους κριτές επίσης βλέπουμε δεν έδωκαν νότων και έδωκαν νότων απειθούντα και τράχυλον αυτών εσκλήριναν και ούκυκουσαν. Ο όρος σκληροτράχυλος συναντιέται για πρώτη φορά στην Έξοδο, όπου λέει ο Θεός ότι ο λαός αυτός είναι σκληροτράχυλος και στη συζήτηση του με τον Μωυσή και απειλεί μάλιστα ότι θα τους αφήσει, θα τους εγκαταλείψει και θα δώσει άλλο έθνος, γιατί ο λαός αυτός είναι σκληροτράχυλος και άπιστος. Και στο Δευτερονόμιο επίσης και στο Βάρουκ επίσης, να μην σας κουράσω, είναι πάρα πολλές αναφορές και στους ψαλμούς του Δαβίδ επίσης, όπου ιστορείται όλες οι περιπτώσεις που ο λαός αυτός παράτησε το Θεό του, ύψωσε είδωλα και φάνηκε να είναι σκληροτράχυλος και άπιστος. Θέλω να πω
ότι αυτή η γλώσσα, η γλώσσα η προφητική, είναι συστατικό στοιχείο της Ιουδαϊκής παράδοσης. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό ο Ιησούς. Μιλάει αυτή τη γλώσσα. Πάντα οι προφήτες προσπαθούν να γύρουν το λαό τους, προσπαθώντας να τον ερεθίσουν, να τον συγκνήσουν, να τον εγείρουν, λέγοντας ότι είναι σκληρός λαός, άπιστος λαός, αντίφασος λαός. Θέλουμε αυτό το πράγμα να το διαβάσουμε ως μια βάση για τον αντιμιουργαϊσμό μας. Τότε δεν ήταν για τα κείμενα, αλλά ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε που το κάνουμε αυτό. Αυτό θέλω να πω, ότι επειδή ακριβώς μπαίνουν στο πεδίο της πολιτικής τα κείμενα αυτά, από μόνα τους, δεν έχουν αναγκαστικά την ανάγνωση αυτού του τύπου. Δεν προκύπτει κανένας αντισημιτισμός από τον λόγο του Ιησού, διαφορετικά θα προέκυπτε και από τον Δαβίδ, θα προέκυπτε και από τον Μωυσή τον ίδιο. Εάν κάποιος έχει πάρει την απόφαση να ψάξει και να βρει και να στρεβλώσει και να γυρίσει τα στοιχεία αυτά σε αυτή τη βάση, αυτό όμως είναι μια πολιτική του απόφαση, τότε μπορεί να το κάνει. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε τα κείμενα όλους οι άλλους. Τα κείμενα παραδίδονται στους αναγνώστες και υπάρχουν πολλές ιστορικές και πολιτικές και κοινωνικές συγκυρίες που επιτρέπουν και ευνοούν τη μία ή την άλλη ανάγνωση. Θα έλεγα ότι δεν προδικάζει το κείμενο το ίδιο το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Και σε αυτό έχω να επικαλεστώ τον ίδιο τον συγγραφέα, ο οποίος το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα με μια άλλη ευκαιρία. Ότι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο βλέπουμε τα πράγματα ή αντιμετωπίζουμε τα κείμενα είναι τελείως διαφορετικός σε τελείως διαφορετικές συγκυρίες όταν παίζουν διαφορετικά πράγματα ή όταν τα υποκείμενα αλλάζουν. Και το παράδειγμα το οποίο θέλω να χρησιμοποιήσω είναι το παράδειγμα αυτό του Οικουμενικού Κινήματος. Έχει ένα κεφάλαιο για το Οικουμενικό Κίνημα. Και κάνει την πάρα πολύ σημαντική παρατήρηση ότι αυτό το Οικουμενικό Κίνημα της Ένωσης των Εκκλησιών είναι καρπός της ιστορικής ήττας της χριστιανοσύνης στη Δύση, στη Δυτική Ευρώπη. Την εποχή που όλοι είμαστε χριστιανοί σφαζόμαστε μεταξύ μας για τις ομολογίες. Τώρα επικρατεί περισσότερο η ιδιότητα του χριστιανού και οι επιμέρους ομολογίες, οι επιμέρους διαφοροποίησεις, αν εκπορεύεται του Πατρός του Κυρίου, του Άγιο Πνεύμα ή όχι κτλ. Πάνε σε δεύτερη μοίρα, διότι έχουμε να κάνουμε με μια κοινότητα η οποία διαρκώς συρρυκνώνεται και προσπαθεί να βρει τις ενότητάς της. Τα ίδια τα κείμενα λοιπόν αντιμετωπίζονται, τα επισκεπτόμεθα, με τελείως διαφορετικό τρόπο, γιατί έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας και άλλα στην ατζέντα η οποία τίθεται σήμερα. Ένα δεύτερο λόγο είναι ότι η ίδια, πάλι από τον ίδιο συγγραφέα που καλούμε αυτό, η θρησκευτική συνείδηση η ίδια εμφανίζει αδυναμία να ιεραρχήσει το εσωτερικό της πίστης. Πολλές φορές δίνει μεγάλο βάρος σε ασήμαντα πράγματα, σε δευτερεύοντα πράγματα και δεν τα ξεχωρίζει από τα ουσιώδη. Και αυτό πάλι ιστορικά προσδιορίζεται. Κάποτε χωρίστηκαν οι άνθρωποι για το ημερολόγιο ή οι κολυβάδες για το αν θα πρέπει να τρώνε πόλεμο το Σάββατο ή την Κυριακή ή για την νηστεία των Αγίων Αποστόλων όπως αναφέρει και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία σήμερα θα μας φαίνονταν πολύ ανούσια και πολύ ασήμαντα, αλλά στο μυαλό τότε κάποιων ανθρώπων ήταν τρομερά σημαντικά λόγω ακριβώς της αδυναμίας της σχετικής συνείδησης από μόνη της να κάνει αυτές τις ιεραρχίες σε ουσιώδες και υποσιώδες. Οι διαφορές λοιπόν. Και αυτό είναι μια τρίτη παρατήρηση που πάλι μεγαλύζομαι από το κείμενο του Σταύρου. Οι διαφορές δεν είναι τόσο δογματικές, αλλά αφορούν την ιστορία, τη μνήμη, το συνέστημα και τα πρόσωπα, τα παιχνίδια εξουσίας. Εκεί λοιπόν, στο πολιτικό πεδίο, είναι που θα πρέπει να αναζητηθούν οι τρόποι να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν διαφορετικά πράγματα ή πιστεύουν το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικές λειτουργίες, με διαφορετικά τυπικά και με διαφορετικές παραδόσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να θυμηθώ τις ιστορές, τις ιστορικές αναφορές που κάνει για την περίπτωση της θυσίας ορισμένων ανθρώπων στην Αλγερία και στο Σαλβαδόρ, επισημένοντας το εξής, το οποίο νομίζω αυτό είναι και για μένα το πιο λεπτό και ευαίσθητο μήνυμα του βιβλίου, ότι στην Αλγερία του Σαλβαδόρ οι άνθρωποι που έμειναν και θυσιάστηκαν μαζί με άλλους συνανθρώπους τους δεν το έκαναν
στο όνομα μιας ιδέας, αλλά της απλής, απλούστατης και στοιχειωδούς ανθρώπινης στάσης, ότι δεν εγκαταλείπεις τους ανθρώπους που αγαπάς. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ίδια πίστη, είτε πρόκειται για ανθρώπους που ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες ή για ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν σε καμία και είναι άπιστοι. Δεν είναι λοιπόν οι υπακουές σε κάποια αρχή που θα πρέπει να ασπαστούμε όλοι, αλλά κάποιος ηθικός κώδικας που θα δεσμεύει τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως τι πιστεύουν ή τι δεν πιστεύουν. Αυτό ίσως θα πρέπει να είναι μια άκρη, αυτό το φρόνημα μέσα σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον το οποίο θα είναι ουδέτερο απέναντι στις θρησκείες και δεν θα έχει ως πρόταγμά του να προβάλλει τη μία θρησκεία ή να κάνει το μάθημα το θρησκευτικό διεπιστικό σε βάρος της διδασκαλίας μιας άλλης θρησκείας ή άλλου θρησκευμός, αλλά θα είναι ριζικά ουδέτερο, όχι όμως με το δογματικό της γαλλικής λαϊκίας που θα παραφέρεται οποιοδήποτε σύμβολο πίστης, αλλά με έναν τρόπο που πραγματικά δεν θα προωθεί το αντίθετο της πίστης, αλλά θα ανέχεται και θα δέχεται και θα οριοθετεί με όλους τους συνταγματικούς και πολιτικούς, όχι θρησκευτικούς, το πώς ο ένας θα ανέχεται τον άλλον. Σε αυτό το πεδίο, όχι στο θρησκευτικό το ίδιο, ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε τα ερμηνευτικά κλειδιά, να είναι το πεδίο της πολιτικής οριοθέτησης, αφενός και αφετέρου μιας ηθικής, η οποία προηγείται στις ηθικές πίστες και αφορά όλους τους ανθρώπους και μόνο ότι είναι άνθρωποι, ανεξαρτήτως τι πιστεύουν ή τι δεν πιστεύουν, πάνω εκεί ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε τα κλειδιά για να βρούμε έναν τρόπο να συμπάρχουμε πιστεύοντας διαφορετικά πράγματα. Αυτό είναι που μου άφησε εμένα το εξέλιξη του βιβλίου του Σταύρου και τον ευχαριστώ από καρδίας γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση, την δημιουργική πρόσκληση του συγγραφέα και των ΙΕΤ. Θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Θα συνεχίσω αυτά που ακούσαμε από τον συνάδελφό μου, τον Ρώσο. Όχι μέσα στο επίπεδο της ηθικής, αλλά πιάνοντας πάλι το βιβλίο από την αρχή κατά κάποιο τρόπο και διατρέχοντάς το, και όπου υπάρχει γόνιμο έδαφος, θα κάνω και κάποιες παραπομπές στη σύγχρονη ελληνική κυρίως πραγματικότητα. Τώρα, το βιβλίο βέβαια μιλάει με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο για τα παιδιά του Αβραάμ που είμαστε όλοι μας. Οι Εβραίοι καταρχήν, οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι, οι οποίοι προέρχονται από την ίδια ρίζα, πιστεύοντας τελικά στον ίδιο Θεό. Όσο κι αν με μανία προσπαθούν να αποδείξουν ο ένας τον άλλο ότι δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό και απλό. Μια πολύ μεγάλη και βασική διαπίστωση για να καταλάβει κανείς αν τα δύο πράγματα απ' έξω και πολύ ψύχρεμα, αν είναι δυνατόν βέβαια αυτό και μια πορεία της ανθρωπότητας των τελευταίων 3.000 ετών. Το ζήτημα βέβαια έχει πάρα πολλές πτυχές. Γιατί ένας πιστός θα τα δει τελείως διαφορετικά τα πράγματα από κάποιον που το βλέπει τις πολιτικές πτυχές του ζητήματος, ενδεχομένως τις νομικές, τις πολιτισμικές, τις θρησκεολογικές. Έτσι έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές, οι οποίες όλες μαζί συνυπάρχουν και διαμορφώνουν αυτό το φαινόμενο των αντιθέσεων και των ελάχιστων συνθέσεων της πορείας των τελευταίων 3.000 ετών. Τι έχουμε σαν πρώτο βασικό έβριμα, που το λέει πάρα πολύ καλά και το βιβλίο, συνεχείς αποκλειστικότητες, όπου ο καθένας από η κάθε ταυτότητα, το αν είσαι δηλαδή Εβραίος, Χριστιανός ή Ρωμανός, αυτομάτως αποκλεί τις άλλες. Αν κάποιος έχει ιστορικές γνώσεις, είναι εύκολο να θυμηθεί ότι στην αρχαιότητα το να πιστεύει σε δύο ή τρεις διαφορετικούς θεούς δεν ήταν καθόλου προβληματικό, ίσα ίσα ήταν κάτι προνομιακό και εύκολο. Οι θρησκείες λοιπόν από μόνες τους, ως θρησκευτικές ιδεολογίες και ενδεχομένως και πολιτικές όπως θα δούμε αργότερα, φέρνουν κάτι νεωτερικό την εποχή εκείνη, τον αμοιβαίο αποκλεισμό των υπολείπων. Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα αλλαγής θρησκείας, αλλά αυτό σημαίνει ότι απεκδίσει την προηγούμενη κατάσταση. Βέβαια υπάρχουν κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες
ενδιάμεσες καταστάσεις, συνήθως Εβραίοι οι οποίοι λόγω της θέσης τους μπορεί να είναι και χριστιανοί, γίναν χριστιανοί μετά να κρατάνε θρησκευτικά στοιχεία από την προηγούμενη κατάστασή τους. Οι Ντολμέδες στη Θεσσαλονίκη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πού οδηγεί ο αποκλεισμός των άλλων, αν το τραβήξουμε στα άκρα, σε μια ιδεολογική υπεροψία. Έτσι, όποιος έχει την αλήθεια, την αλήθεια της πίστης, αυτομάτως πιστεύει ότι οι άλλοι δεν την έχουν. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αν λοιπόν τραβήξουμε στα πολιτικά άκρα αυτή τη γραμμή, φτάνουμε σε αυτό που ονομάζουμε φονταμενταλισμό. Δηλαδή ο καθένας πιστεύει ότι έχει την απόλυτη αλήθεια, πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι κυρίαρχος και πολιτικά στην κοινότητα των πιστών και ότι άλλοι δεν θα πρέπει να υπάρχουν καν. Έτσι, δηλαδή ένα ακραίο βέβαια κατάσταση. Η οποία όμως υπάρχει και στις τρεις θρησκείες. Εδώ λοιπόν έχουμε επίση ένα άλλο δίπολο, το ατομικό με το συλλογικό. Ατομικά ο καθένας μπορεί να πιστεύει ή πρέπει να πιστεύει ότι θέλει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αλλά το συλλογικό αυτομάτως μπαίνει στο πολιτικό, γιατί είναι συλλογικό, η οποία διαρθρώνεται γύρω από μια ιδεολογία, αυτομάτως, και αυτό ιστορικά έχει αποδειχθεί, δημιουργούνται αντανακλάσεις και στο πολιτικό και στο νομικό, στο δικαιϊκό. Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι το έθνος κράτος στην νοτερική εποχή χτίστηκε μεταξύ άλλων και με, το θρησκευτική, με την θρησκευτική ιδεολογία. Έχει ενδιαφέρον κανείς να πάρει και τα Βαλκάνια σε μια τέτοια περίπτωση, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε το χρόνο στην κουβέντα να δούμε αν υπάρχει κάποιο βαλκανικό κράτος, δηλαδή που δεν χτίστηκε ιδεολογικά παρά μόνο πέρα από μια θρησκεία. Και να έχουμε δύο ή τρεις θρησκείες. Μια απάντηση κάποιος που είναι ότι υπάρχει. Σωστά ο Ζουμπουλάκης αναφέρεται στην ιδεολολατρία της δύναμης, το παρακολουθήσαμε στον Δεμπρέν. Έτσι, η ιδεολολατρία της δύναμης ουσιαστικά και της πολιτικής εξουσίας που θεσμίζεται πάνω στη θρησκεία, ουσιαστικά ανέρει το ίδιο το θρησκευτικό φαινόμενο ως πίστη. Εδώ λοιπόν έχουμε στην ιστορία εγκυβωτισμό του κακού, θα το έλεγα εγώ. Έχουμε περιπτώσεις όπου τραβηγμένα στα άκρα καταστάσεις που δεν είναι παλιές, έτσι σήμερα, αυτό που γίνεται στη Γάζα αναφέρθηκε ήδη, ότι κάνει η Χαμάς μεταξύ των Παλαιστινίων, όπως ηγεμονεύει με τη βία, αλλά και απέναντι στο κράτος του Ισραήλ. Και το κράτος του Ισραήλ ηγεμονεύει πάνω στη Γάζα, έτσι, και βλέπουμε ότι έχουμε έναν εγκυβωτισμό του κακού τελικά, γιατί το καλό δεν είναι ορατό, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η θρησκεία είναι ένα εργαλείο διαφοροποίησης και είναι ένα εργαλείο οικοδόμησης ενός πολιτικού παραδείγματος. Εδώ έχουμε μια βέβαια κεφαλαιόδη αντίφαση και αυτοακύρωση. Έτσι όπως σωστά ακούστηκε πριν, δεν μπορεί να σκοτώνεις στο όνομα του Θεού σου, που είναι ο Θεός του Ελέους και για τους Εβραίους και για τους Χριστιανούς και για τους Μουσουλμάνους. Είναι αδιανόητο. Κι όμως αυτό γίνεται. Όχι απλώς γίνεται, αυτό είναι το pattern, έτσι είναι το μοντέλο. Και αν δεν σκοτώνεις, για να μην το τραβήξω στα άκρα, είναι ότι επιβάλλεσαι πολιτικά και θες να επιβάλλεσαι στους υπόλοιπους, τους λιγότερους. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι μέσα στο μοντέλο της εξουσίας του κράτους σου. Άρα το κράτος, σαν δομή, η οποία βέβαια είναι κυρίαρχη τους τελευταίους αιώνες, αναμφίβολα παίζει τεράστιο, σε αυτή τη δομή παίζει αναμφίβολα τεράστιο ρόλο το πώς οικοδομήθηκε, για παράδειγμα, το σύνταγμα του κράτους και η θρησκευτική ιδεολογία, είτε προέρχεται από τα βάθη των αιώνων, είτε είναι πρόδειλα, όπως σε διάφορα κράτη, όπως μεταξύ των οποίων το κράτος του Ισραήλ. Γραμμένο δηλαδή και στο σύνταγμα του. Ή στην προμετωπίδα του ελληνικού συντάγματος. Τι γίνεται λοιπόν, και θα έρθει το κρίσιμο ερώτημα, και θα πρέπει κάποιος να σκοτώσει ενδεχομένως ή να αμυνθεί, επειδή η θρησκεία είναι εκείνο το κριτήριο με το οποίο ο αμυνόμενος και επιτυχαίμενος είναι ορατή μόνο ως πιστή του άλλου, της άλλης θρησκείας. Εδώ είναι η ηθική της κρίσιμης ώρας που λέει πάλι ο Δεμπρέ, και αναφέρεται εκεί τώρα λίγο πολύ σωστά, ωραία ο Ζουμπουλάκης. Τι στάση θα έχουμε? Θα παραβούμε τελικά τους όρους της πίστης ή θα κινηθούμε ως μέσα μάλλον στο πλαίσιο του φονταμενταλισμού, ειδικά ανησυχίτης.
πολύ σωστά αναφέρεται το παράδειγμα του Ιωνά, είναι ένα από αυτά, ότι τελικά ο εξυλασμός και η συγχώρεση είναι αυτό που προτάσει η θρησκεία, επαναλαμβάνω και στις τρεις. Πώς το τηρούν αυτό? Έτσι, ο εγκυβωτισμός λοιπόν του κακού είναι το εγκυβωτισμός των θρησκειών με πολιτικά κριτήρια. Εδώ έχουμε λοιπόν μεταμορφώσεις του μίσους, θα λέει κανείς. Πώς το μίσος μεταμορφώνεται με διάφορα εργαλεία, ανάλογα με την εποχή και ανάλογα με την γεωγραφική συγκυρία της σύγχρονης εποχής. Με τη θρησκεία, με το πολιτικό κόμμα, με το κράτος. Διάφορες ιδεολογίες βέβαια, ηγεμονικές, οι οποίες παντρεύονται και βάλουν στην άκρη σε μια μειονοτική θέση τον άλλο. Άρα υπάρχει πάντα ο ένας μεταξύ των τριών και οι άλλοι δύο σε μια μειονοτική θέση. Με εξαίρεση το Λίβανο, για να πω ένα παράδειγμα, όπου οι χριστιανοί έχουν ένα συνταγματικό προνόμιο την εξουσία, σε όλα τα άλλα μέρη, χώρες, κράτη της Μέσης Ανατολής, οι χριστιανοί είναι σε απόλυτη, θα λέγαμε, εξαφάνιση, τέλος πάντων σε διωγμό. Είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Το ίδιο έχει συμβεί αλλού με το Ισλάμ ή με τους Εβραίους. Το Εβραίοι, βέβαια, όπως ακούστηκε πριν, είναι μια θρησκεία σε μειονεκτική θέση στην Ευρώπη, από πριν από το Μεσαίωνα, και σήμερα σε διαφορετικές εκδοχές και διαφορετικές πάλι μεταμορφώσεις του κακού, με βέβαια αποκορύφωση τη ΣΟΑ για το ολοκαύτωμα. Ο συγγραφέας, τουλάχιστον, μας δίνει δύο πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα πώς η θρησκευτική πίστη ως ηθική αξία κάνει κάποιους ανθρώπους να αντισταθούν σε όλο αυτό που τέλος πάντων είπαμε είναι η μεταμορφώση του κακού. Πώς ο Μανουέλ Μουσαλάμ, χριστιανός, καθολικός παπάς στη Γάζα, αντιστέκεται σε όλα τα κελεύσματα του μίσους και της βίας και δηλώνει ότι δεν θα μπει σε αυτό το ταξίδι βίας. Όσο και αν του είναι αδύνατο τελικά. Και τη στιγμή που νομίζουν ότι πεθαίνει, θα προστρέξει ο Ορθόδοξος παπάς να τον κοινωνήσει. Δείχνοντας βέβαια ότι οι διαφορές τελικά είναι αμελητές, παρόλο που σκοτώνονται όλοι το Πάσχα για το πότε ανάψει το φως. Και όχι μόνο αυτό, είναι συμβολικό, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις, ειδικά εκεί όπου η μειονοτικότητα, μειονεκτικότητα φέρνουν τόσο κοντά τα δόγματα των χριστιανών, για παράδειγμα, ή αλλού τις διαφορετικές αποκλίσεις του Ισλάμ που μπορεί να κυριολεκτικά να σκοτώνονται χωρίς να βλέπουν τις κοινές τις ομοιότητες ή τα κοινά συμφέροντα. Πιο ακραίο παράδειγμα είναι καθολικού Γάλλου ιερέα στην Αλγερία που όντως σκοτώθηκε τελικά, μάλλον από μουσουλμάνους φονταμπλαλιστές, όπου ο ίδιος άφησε μια επιστολή που λέει ότι τελικά η Αλγερία είναι ο ίδιος και η Αλγερία και το Ισλάμ είναι για μένα σώμα και ψυχή. Εκεί που μεγάλωσε δηλαδή, δεν ψήφισε καθόλου το Ισλάμ. Ενώ έβλεπε και ήξερε, ήταν γνωστό ότι θα του πολιορκούσαν σε ένα μοναστήρι μέσα στην Αίγο, τέλος πάντων, ότι θα πέθαιναν, αλλά δεν, ούτε καν μια στιγμή δεν σκέφτηκε αυτός ο άνθρωπος να αποδώσει ότι αυτό που του συμβαίνει φταίνει η θρησκεία για παράδειγμα του Ισλάμ. Νομίζω είναι συγκλονιστικά παραδείγματα, τα οποία κανονικά θα ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι για όλους τους πιστούς, όσοι πιστοί είναι των τριών αυτών θρησκειών. Φυσικά τα αντίθετα παραδείγματα είναι μάλλον η πλημμυρίδα του κακού. Τώρα, το σημαντικό, αυτό που βγαίνει βέβαια, μάλλον να πούμε άλλη μια περίπτωση μέσα από την ελληνική εμπειρία. Σε αντίθεση με τους καθολικούς, που βέβαια μόλις το 1965 άρχισαν να συζητάνε ουσιαστικά και να αναγνωρίσουν στην Δεύτερη Βατικανή Σύνοδο ότι τέλος πάντων το ολοκαύτωμα έγινε και υπάρχουν ευθύνες και ότι δεν είναι οι Εβραίοι και τέλος πάντων ότι πρέπει να το καταλάβουμε και να το εξηγήσουμε και τη θέση της Καθολικής Εκκλησίας. Παρόμοια διεργασία έγινε μέσα στους κόλπους των προτεσταντικών εκκλησιών. Είναι παράδοξο ενδεχομένως, όπως λέει, διαβάζω τα λόγια του Ζουμπουλάκη, η φρικτή είδηση της εξόντωσης των Εβραίων του Auschwitz δεν έχει φτάσει ακόμα στα αυτιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Έτσι, πραγματικά δεν έχει υπάρξει κανένα κείμενο επίσημο. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο, ενώ μπορεί να λέει, να λένε οι γραφές ότι η Εβραίνη σκληροτράχυλος λαός, ο οποίος αρχικά μπαινόβγαινε στο θρησκευτικό φαινόμενο, έτσι, από την λατρεία περνούσε και ξαναγυρνούσε. Μετά, τέλος πάντων, όμως, οι Εβραίοι ήταν ο αγαπητός λαός του Θεού. Τι να το κάνουμε. Το λέει και το λένε οι γραφές. Πώς έγινε όμως ο μισητός λαός των υπολείπων? Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα όταν έχει και μια πρακτική, τραγική διάσταση, όπως βλέπε ολοκαύτωμα, βλέπε Θεσσαλονίκη, βλέπε περιουσίες. Εδώ έχουμε ακόμα το χαλάκι που αναφερθήκατε πριν, είναι ένα πολύ μεγάλο χαλί που φαίνεται χωράει πάρα πολλά πράγματα. Τι γίνεται λοιπόν και στην Ελλάδα, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που κυκλοφορεί με μεγάλη κυκλοφορία το περίφημο ψευδοβιβλίο «Τα πρωτόκολλα Εφησιών»? Τι γίνεται στην Ελλάδα και πουλάνε οι τηλεπαρουσιαστές, πλέον πολιτικοί μας, έτσι, αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο ένας, ο άλλος βουλευτής, αρχηγός κόμματος, πουλάνε τέτοια βιβλία τα οποία προπαγανδίζουν το μίσος και είναι γραμμένα, όπως ξέρουμε, από το 1920-21 που ήρθαν στην Ελλάδα, πάνω σε ένα από τα ψευδοκείμενα. Τι γίνεται στην Ελλάδα και οι Μητροπολίτες τάσσονται και δημιουργούν το δικό τους κυβότιο του κακού, είτε με τη Χρυσή Αυγή, είτε παίρνοντας το λόγο του μίσου σε διάφορες μειονεκτικές ή μειονεκτικές ομάδες, όπως Μητροπολίτης Καλαμπρίτων, Πειραιός και ο Θεσσαλονίκης όταν μπορούσε. Τι γίνεται και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει κάνει αγωγή στο συγγραφέα του βιβλίου, επειδή έβγαλε ή προλόγησε ένα βιβλίο που έλεγε ότι το Άγιο Φως δεν είναι και τόσο Άγιο, απλώς δεν το έλεγε μόνος του, απλώς αναπαρήγανε την μαρτυρία του Μητροπολίτη, ο οποίος το είπε στην κάμερα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται ανεκτά, φυσικά στα πλαίσια μιας ελευθερίας που έχουμε όλοι, μπορεί να λέμε ότι θέλουμε. Γιατί δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι ότι αυτό διαπερνά ιδεολογικά ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού λαού, όπως και ένα τεράστιο κομμάτι του γαλλικού, βρετανικού, ρωσικού κλπ. Δεν έχει σημασία. Αλλά πώς γίνεται λοιπόν αυτό να δημιουργεί το σπέρμα της ιδεολογίας του κακού, του μίσους απέναντι στους άλλους δύο κάθε φορά? Έτσι, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Θα μιλάμε δηλαδή για τερατολογίες, όχι απλώς για υποψίες. Τώρα, το βασικό και το διατάφτα του βιβλίου, και αυτό που εγώ τουλάχιστον βλέπω, είναι πως οι θρησκείες, ξεκινώντας από τη βαθιά αρχαιότητα, διαπερνώντας το Μεσαίωνα και φτάνοντας στη μοντέρνα νοτερική εποχή μας, έχουν κάποιες δογματικές αλήθειες και τα πιστεύω για τους πιστούς τους, όμως το κοινωνικό πολιτικό, τα κοινωνικά πολιτικά και οικονομικά συμφραζόμενα έχουν αλλάξει, όπως όλοι γνωρίζουμε, ραγδαία. Ερμηνεύονται οι θρησκείες. Επαναλαμβάνω, αν πιάσουμε όλα τα υπόλοιπα εκτός από το δογματικό, που δεν με αφορά αυτή τη στιγμή, προφανώς ερμηνεύονται. Επαναπροσδιορίζονται εντός τους στο κομμάτι αυτό που θεωρείται εκκλησία, δηλαδή το σύνολο μιας οργανωμένης δομής ιεραρχίας στην κάθε από τις τρεις αυτές. Προφανώς είναι. Και αυτό έχει γίνει, έχει φανεί στην πορεία των αιώνων. Για να μην αναφερθώ στην μεταρρύθμιση ή για το σχίσμα μεταξύ συνδικών, συνδικού, Ισλάμ κλπ. Αυτό δεν αφορά τον τρόπο που βλέπουμε τις θρησκείες και τη στάση και τη θέση των πολιτών, αφού όλοι οι πιστοί άνθρωποι είναι και πολίτες όλων κάποιου κράτους. Άρα η ιδιότητα του πολίτη που είναι συγκείμενη με την ιδιότητα του πιστού ή του άθεου ή του αγνωστικιστή δεν επαναπροσδιορίζεται από αυτό το πλαίσιο της δημοκρατίας ή της μη δημοκρατίας, αν μιλάμε για κάποια κράτη μη δημοκρατικά. Αλλά επειδή μας ενδιαφέρει η Ευρώπη, δεν πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να απορροφήσει όλον αυτόν τον εγκυβολισμό του κακού? Άρα, αυτή η αντίφαση, η αυτοακύρωση του θρησκευτικού να είναι τελείως αδιάφορη και οι άνθρωποι, οι πιστοί, να είναι σύμφωνοι η ζωή της με τα πιστεύω τους και να αφήσουν απ' έξω την πολιτική ιδεολογία τους τελικά που
που συγκοινωνεί με πολιτικές ιδεολογίες άλλου τύπου. Η απάντηση για μένα είναι ναι. Πώς γίνεται όμως αυτός, πώς γίνεται ο επαναπροσδιορισμός, πώς αφήνουμε πίσω μας τον φονταμενταλισμό, πώς αφήνουμε πίσω το μίσος για τους άλλους να αντικατασταθεί, όχι απλώς με την αδιαφορία, αλλά με το σεβασμό. Στο κάτω-κάτω, αναγνωρίζοντας ότι όλοι προέρχονται από, θα έλεγα, τη σπορά του Αβραάμ. Θα τελειώσω με κάτι πάλι που λέει ο Ζουμπουλάκης, που αναφέρεται βέβαια στη σύγκρουση χριστιανών Ευρωπαίων με το Ισλάμ και όλη αυτή τη φιλολογία, το πώς γίνεται η εισβολή μουσουλμάνων προσφύγων μεταναστών στην Ευρώπη, πώς αλλοιώνεται το αίμα μας, οι φίλοι μας, το πόσο λευκοί είμαστε και δεν θα είμαστε αργότερα. Δεν κρατιέμαι να σας πω ότι, ας πούμε, χθες, προχθές, στην Κυριακάτικη Δημοκρατία, ένα από το όνομα της εφημερίδας, κυκλοφόρησε ένα ένθετο το οποίο προτάσει με τέτοιους τίτλους εισβολή του Ισλάμ στην Ευρώπη και υπάρχει ένας κίνδυνος και πρέπει να αμυνθούμε, έτσι δηλαδή συνεχώς κανονικοποιείται το ψέμα. Και ότι οι μουσουλμάνοι βέβαια δεν είναι δεκτικοί εκ δημοκρατισμού. Έτσι, αυτό είναι το μεγάλο ιδεολόγημα. Και λέει, αναρωτιέται σωστά και ο Ζουμπουλάκης, έτσι, χριστιανική δημοκρατία μας πήρε 2 αιώνες μετά τη Γαλλική Επανάσταση να συμφιλειωθούν πλήρως οι χριστιανοί με τη δημοκρατία και την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Δεν ήταν εύκολο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι συνέβη στην πορεία της σύγκρουσης χριστιανισμού και δημοκρατίας. Θα έλεγα τα απόνερα, μάλλον ότι η απάντηση δεν είχε απαντηθεί εδώ, στην ελληνική δημοκρατία. Λοιπόν, όσοι πιστεύουν ότι το Ισλάμ είναι ασύμβατο με τη δημοκρατία, είναι εκείνοι που πιστεύουν λιγότερο σε αυτή τη δημοκρατία. Ή την εχθρεύονται ανοιχτά. Αυτό νομίζω είναι μια πάρα πολύ κέρια διαπίστωση και θα πρέπει να μας κάνει να αναλογιστούμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν τέτοια θέματα που λέγαμε στις εφημερίδες, είναι κήρυκες του μίσους και μας λένε για τους άλλους όλους, ή βανδαλίζουν τα εβραϊκά νεκροταφεία και τις συναγωγές σήμερα, ή τα ρίχνουν στις πλάτες των Εβραίων, ό,τι κακό μας γίνει στην ελληνική κοινωνία. Θα πρέπει να αναλογιστούμε ότι ακριβώς αυτή είναι η αρχή της δημοκρατίας και ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνει αποσύνδεση τουλάχιστον των 2 αυτών φαινομένων της θρησκείας και της πολιτικής ιδεολογίας. Ευχαριστώ πολύ. Σχόλια σε αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως. Ο Διονύσης Γρόσος έχει μία αντίρρηση που διατύπωσε γενικά και όχι με μεγάλη έτσι ευκολυντά σε μία θέση του βιβλίου, που είναι η εξής. Εγώ λέω, εάν πάμε να βρούμε και να καταγγείλουμε τον αντιουδαϊσμό σε κάποια κείμενα πατέρων, είναι μια εύκολη υπόθεση. Λέμε ότι το τάδε κείμενο είναι κείμενο, ξέρω εγώ, μεγάλου αντιουδαϊκού μίσους. Για να βάλουμε το δάχτυλο πραγματικά στον τύπο, τον ύλο, πρέπει να πάμε στην ίδια Καινή Διαθήκη. Εδώ ακολουθώ τις αναλύσεις της Rosemary Luther, ένα πρωτοποριακό βιβλίο. Η οποία λέει, πολύ απλά, αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι η Καινή Διαθήκη έχει ουσιαστικά ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα από τα Ευαγγέλια. Ένα μόνο. Τι είναι ο Ιησούς? Και οι μεν απαντούν ότι είναι ο Χριστός, δηλαδή ο Μεσσίας, και άλλοι απαντούν όχι, δεν είναι. Άρα ανάμεσα στους δύο υπάρχει αυτομάτως σύγκρουση. Η σύγκρουση αυτή αποτυπώνεται στα κείμενα. Εμείς έχουμε νόμον και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν
κατά το δικό μας νόμο τον Εβραϊκό, ο Ιησούς οφείλει από Θανή. Άρα, μέσα ήδη στην Κοινή Διαθήκη έχουμε τα σπέρματα του χριστιανικού αντιουδαϊσμού. Αλλιώς ξέρετε, δεν μπορούμε εύκολα να εξηγήσουμε αυτό το ένιγμα που είναι ο χριστιανικός αντιουδαϊσμός. Γιατί υπάρχει ακμαίως, ακόμα και όταν ο εβραϊσμός, ο ιουδαϊσμός έχει ιτηθεί πολιτικά και θρησκευτικά. Η Ευρώπη είναι χριστιανική και οι Εβραίοι είναι δημοκρατική υπόσταση. Και βλέπουμε να γράφονται κείμενα για 2.000 χρόνια σε περιοχές που υπάρχουν ασήμαντες μειονότητες εβραϊκές, κείμενα πάρα πολύ σφοδρού αντιουδαϊκού μίσους. Αυτό είναι ένα ένιγμα. Ένα ένιγμα που πρέπει να σκεφτούμε και να λύσουμε. Υπάρχει το σπουδαίο βιβλίο του David Nirenberg, το οποίο και εγώ χρησιμοποιώ, που λέει ότι η κοινωνία που διατύπωνε έτσι, αυτό τον αντιουδαϊσμό κάθε φορά έλυνε δικά της επίδικα ζητήματα. Ας πούμε, όταν ο Σέξπιρ γράφει τον Εύρο της Βενετίας, στο Λονδίνο δεν υπάρχουν Εβραίοι. Δεν υπάρχουν Εβραίοι, έτσι έχει τίποτα η ζωή. Αλλά επειδή θέλει να καταγγείλει την εμπορευματοποίηση κλπ. Πηγαίνει στο αιώνιο πρότυπο του εμπόρου που είναι ο Εβραίος. Δεν έχει δει, δεν έχει συναστραφεί Εβραίος με σάρκα και οστά. Ωστόσο, δεν αρκεί αυτή η άποψη του Νίρμπεργκ για να λύσει το ένιγμα. Εγώ πιστεύω ότι συμπληρωματικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Πρώτον, τη σημασία που έχει η χριστιανική συνείδηση, το ιδρυτικό κείμενο της Καινής Διαθήκης, δεν είναι οποιοδήποτε κείμενο, και δεύτερον, την επανάληψη του πάθους, της Σταύρωσης του Χριστού, κάθε χρόνο, στην κορυφαία στιγμή του λειτουργικού έτους, που είναι η Μεγάλη Εβδομάδα. Και η κατηγορία εκεί της θεοκτονίας, της χριστοκτονίας. Είναι ζώρικο το πρόβλημα. Και για έναν χριστιανό, επιτρέψτε να το πω, ήθελα να μιλήσω προσωπικά, όπως διεκδικώ να είμαι, δεν είναι εύκολη η απάντηση. Πιστεύω όμως ότι δεν είναι άλυτο. Γιατί, το είπε ο κ. Τσελίτης, πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι οι τρεις αυτές θρησκείες που είναι θεϊστικές είναι θρησκείες του βιβλίου, έτσι. Άρα είναι εξ ορισμού ερμηνευτικές θρησκείες. Και οι τρεις θρησκείες είναι ερμηνευτικές θρησκείες. Όλο το οικοδόμημα, το χριστιανικό, το ιουδαϊκό και το μουσουλμανικό, έχει στηθεί πάνω στην ερμηνεία. Το τριαδικό δόγμα, βασικό δόγμα της χριστιανικής πίστης, είναι ένα δόγμα που έχει προκύψει ερμηνευτικά πάνω στην Βίβλο. Άρα θα μπορούσαμε επίσης ερμηνευτικά να δώσουμε αλλού την έμφαση. Και αυτό έκανε πάντα, ξέρετε, η Χριστιανική Εκκλησία. Κάθε εποχή να δίνει αλλού την έμφασή της. Αναφέρθηκε και προηγουμένως αυτή η περιβόητη διακήρυξη της Καθολικής Εκκλησίας του 65, τον Nostra Aetate, για να θεμελιώσει την άποψή της ότι τελειώσαμε τέρμα με τον αντιουδαϊσμό και ότι οι Εβραίοι είναι πεφυλημένα τέκνα του Θεού, είναι χαρίσιμοι, όπως λέει το κείμενο, πηγαίνει στα κεφάλαια 9-11 της προσδομιώς επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Αυτά διάλεξε. Θα μπορούσε να διαλέξει άλλα. Θα μπορούσε να διαλέξει προς Θεσσαλονικής. Αλλά επέλεξε να δώσει την έμφασή της εκεί και διάλεξε αυτά τα κεφάλαια για να θεμελιώσει αυτή τη νέα περίοδο της Καθολικής Εκκλησίας που λύνει οριστικά τους λογαριασμούς της με το ζήτημα αυτό. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ποτέ ότι το θεωρώ συγκλονιστικό ότι η Καινή Διαθήκη δεν είναι ο λόγος του Θεού. Δεν είναι το Κοράνι. Είναι λόγος για το Θεό, είναι μαρτυρίες της κοινότητας για τον Χριστό.
τη ζωή του και τη διδασκαλία του. Και ευτυχώς είναι τέσσερα τα Ευαγγέλια. Και κάθε απόπειρα που έγινε για δια τεσσάρων, δηλαδή για ενοποίηση των τεσσάρων αφηγήσεων, το δια τεσσάρων ταφιανός κλπ, από την Εκκλησία καταδικάστηκε. Τα Ευαγγέλια είναι τέσσερα. Θα έρθω σε ένα δεύτερο θέμα, πριν περάσουμε στη συζήτηση. Εγώ πιστεύω ότι η ευτυχέστερη περίοδος για έναν χριστιανό είναι η σημερινή, δηλαδή η περίοδος της Ευρώπης, όπου μπορείς να είσαι χριστιανός, να ζεις την πίστη σου, να τη ζεις στο δημόσιο χώρο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να στρατεύεσαι εχθρικά έναντι άλλων θρησκειών, πιστών θρησκειών. Τα πράγματα όμως δεν είναι καθόλου εύκολα. Και επιτρέψτε μου να πω το εξής, για να μην ποτέ έτσι χάνουμε το πραγματικό από γύρω μας. Υπάρχει σήμερα αντισημιτισμός, βεβαίως υπάρχει. Στην Ευρώπη όχι τόσο. Ειδικά οι χριστιανικές εκκλησίες, αφήνω την Ορθόδοξη απ' έξω γιατί δεν το έχει κάνει όπως είπαμε, οι χριστιανικές εκκλησίες έχουν λύσει το πρόβλημα, οριστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση σήμερα ένας ιερέας, θεολόγος, επίσκοπος, πάστορας της Καθολικής της Προστατικής να πει αντισημιτική κουβέντα. Την άλλη μέρα τελείως, εξαφανίστηκε. Αυτό έχει κλείσει το κεφάλι. Και μάλιστα, να σας πω κάτι, έχει κλείσει πολλαπλώς. Ας ένα παράδειγμα. Ένας λυσαλαίος, θηριώδης αντισημίτης, ήταν ο Λούθερος, όπως ξέρετε. Έχουν ολόκληρο κεφάλαιο όλοι αυτοί. Γίνεται μία έκδοση στα γαλλικά, δίπλωμη, στην Πλεϊάδη, των έργων, των κύριων έργων του Λουθίου. Στα πάνω στον ωκεανό, έτσι, έκδοση της Βαϊμάρας του Λουθίου είναι 110 τόμοι. Παίρνω λοιπόν και κάνω μία επιλογή δύο τόμων. Έχουν αφήσει απ' έξω και ορθώς τα σκληρά αντισημιτικά κείμενα του Λουθίου. Δεν μας αφορά ένα κεφάλαιο που έκλεισε. Ανήκει στην ιστορία, τη μαύρη-μαύρη, αν θέλετε, ναι, του χριστιανισμού. Δεν θέλουμε ένας που θέλει να μάθει τι είναι ο Λούθερος και να δει τη σκέψη του να ασχοληθεί με ένα κεφάλαιο που έχει οριστικά κλείσει. Όμως, ο αντισημιτισμός ανθεί κεφάλαιο που στις Ισλαμικές χώρες. Έχουμε έναν απίστευτης φοδότητας αντισημιτισμού σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες, όχι αυτές που ζουν δίπλα και κοντά στο Ισραήλ και έχουν και πολιτικούς λόγους ενδεχομένως κλπ, αλλά παντού. Έχουμε επίσης αντισημιτισμό στους μουσουλμάνους της Ευρώπης. Και εδώ είναι το εξής εντυπωσιακό. Υπάρχει Ισλαμοφοβία στην Ευρώπη? Ναι, υπάρχει. Εάν στη Γαλλία πάνε να ψάξεις δουλειά και είσαι Ζαν και ξέρω εγώ Πολ, είναι πάρα πολύ πιο εύκολα πράγματα αν είσαι από όταν είσαι Μοχάμαντ. Και ωστόσο, σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν εις βάρος τους την διάκριση και την περιφρόνηση ενίοτε και την εχθρότητα, την ανοιχτή κάποτε των ευρωπαϊκών κοινωνιών, σε αυτούς τους ίδιους ανθρώπους βασιλεύει ο αντισημιτισμός. Αν πάτε στα γαλλικά προάστια, όλοι οι άνθρωποι, οι μουσουλμάνοι που ζουν, όλοι όμως, σκέφτονται συνωμοσιολογικά και όλοι είναι αντισημίτες. Και το λέω αυτό για να πω πόσο δύσκολα είναι αυτά τα θέματα που θέσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, εσύ ο ίδιος που υφίστασε τη διάκριση εις βάρος σου, εσύ ο ίδιος να μετέχεις σε ένα μίσος εναντίον του άλλου. Η μόνη εγγύηση για την ελληνική συνύπαρξη που υπόθηκε προηγουμένως είναι για μένα η δημοκρατία.
είναι το ουδετερός χριστιανοδημοκρατικό κράτος, από το οποίο δεν αποκλείεται, όπως λένε, όχι μόνο οι ακροδεξιοί, αλλά και πάρα πολλοί liberal άνθρωποι, δεν αποκλείεται εγγενώς το Ισλάμ και οι μουσουλμάνοι. Εάν δεχτούμε αυτή την φρικαλαία άποψη, ότι είναι εγγενής η αδυναμία του Ισλάμ να γίνει δημοκρατικό, τότε πραγματικά ανοίγει ο δρόμος για έναν καθημερινό πόλεμο στην Ευρώπη. Και τελειώνω λέγοντας ότι στο βιβλίο έβαλα και κάποια και επισημάνθηκαν ήδη παραδείγματα της φωτεινής όψης των τριών θρησκειών, γιατί μπορεί ο μονοθεϊσμός να έχει τα προβλήματα του κύριου Στιθελίτης, αλλά δεν πάει να είναι η ενήλικη θρησκεία, γιατί είναι μια ηθική θρησκεία. Έχω κάποια φωτεινά παραδείγματα λοιπόν, γιατί θέλω να πω το εξής πολύ απλό. Όταν ένας μπορεί να το κάνει, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό, ότι μπορεί να το κάνουν όλοι. Εδώ σταματώ εγώ τη φλιαρία μου και ξεκινήσουμε. Σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κυρίως, παραδείγματος χάρη στην Ουγγαρία του Ορμπάν, πάρα πολύ ανοιχτό. Η Καθολική Εκκλησία εκεί το πολεμάει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν μπορώ να σας πω με λεπτομέρεια αυτή τη στιγμή στην Ουγγαρία, ας πούμε, αν έχουμε κάποια φωνή που καθολική. Βέβαια, να ξέρετε ότι στην Ανατολική Ευρώπη, με εξαίρεση την Πολωνία, ο καθολικισμός έχει συντριβεί, έτσι. Η Τσεχία και η Σλοβακία, ιδίως η Τσεχία, είναι η πιο άθεη χώρα της Ευρώπης. Δεν υπάρχει ίχνος καθολικισμού. Προσπαθούν δηλαδή τώρα να στήσουν κάποιες ενορίες και κάποιες εκκλησίες. Στην Πολωνία ίσως να είναι τόσο άμυρη ακόμα και σήμερα η καθολική εκκλησία σε αυτή τη μετοχή σε ένα γενικότερο αντισημιτικό πνεύμα. Αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη αυτό είναι οριστικά τελειωμένο, οριστικά. Και μάλιστα, αν θέλετε, σε αυτόν τον διάλογο τον Ιουδαιοχριστιανικό που διεξάγεται εδώ και δεκαετίες, την πρωτοβουλία και την πρωτοπορία την έχουν οι χριστιανοί. Οι Εβραίοι την έχουν πιθανότητα και λόγω της ενοχής για το ολοκαύτωμα, έτσι. Οι Εβραίοι είναι αρκετά διστακτικοί να μετάσχουν σε αυτόν τον διάλογο. Για τους χριστιανούς της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης τουλάχιστον, αυτό έχει κλείσει το ζήτημα. Ευχαριστώ. Ήθελα να θέξω ένα σημείο της εντόπιση του Κωστήσου Τσιαγίκης, με το οποίο κλείσατε. Κλείσατε με την αισιόδοξη προοπτική ότι την ένταξη των μουσουλμάνων στον δυτικό κόσμο ως μεταναστών, ως ανθρώπων που έχουν έρθει να συνεπάρξουν με τις άλλες θρησκείες και με τους χριστιανούς, την απάντηση καταστήκως η δημοκρατία. Εγώ όμως, και αυτό βέβαια μας παραπέμπει σε αυτό το πρότυπο οργάνωση των κοινωνιών, την πολιτισμικότητα. Υπάρχει διακήρυξη της Μέρκελ ότι η πολυπολιτισμικότητα έχει αποτύχει στη δικιά μας κοινωνία, εννοώντας ότι η προσπάθειά μας να εντάξουμε μουσουλμανικούς πληθυσμούς στις δικές μας κοινωνίες, δηλαδή να ενστερνιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά των εκκοσμικευμένων κοινωνιών, των εωτερικών, στοιχείο των οποίων είναι η δημοκρατία, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο? Γιατί στις κοινωνίες αυτές το θρησκευτικό και το πολιτικό στοιχείο ταυτίζονται και επομένως δεν έχει συντελεστεί αυτό που ονομάσαμε στην πίση εκκοσμίκες. Η διάκριση των δύο πεδίων, όπου η θρησκεία παίζει ένα σημαντικό ρόλο, έχει μετατοπιστεί στον ιδιωτικό χώρο και έχει και μια δημόσια παρουσία η οποία είναι οριοθετημένη. Όταν επομένως δεν έχουμε παραδείγματα μουσουλμανικών κοινωνιών, δηλαδή κοινωνιών με μουσουλμανικό πληθυσμό, ενώ που να έχουν υιοθετήσει στις χώρες αυτές δημοκρατικούς θεσμούς όπως τους γνωρίζουμε στη Δύση,
ακόμα και η Τουρκία, η οποία έχει τις αρχές του κεμαλισμού, εκεί έχουν μια, θα έλεγα, ασθενή και όχι τόσο επιτυχημένη εφαρμογή των δημοκρατικών θεσμών, έχουν να κάνουν με δημοκρατία, δηλαδή προβληματική, ενώ στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής δεν έχουμε κάνει αυτό το πρόβλημα. Επομένως, έχουμε ένα ζήτημα αξιακό, που είναι, που ακούγεται με τις ανευχή και έχετε απόλυτο δίκιο λέγοντας ότι αυτό θα ήταν ευχές έργο, αλλά βλέπετε ότι μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει επιτευχθεί, γιατί δεν υπάρχει αξιακή σύγκριση μεταξύ των μουσουλμάνων και των χαρακτηριστικών μιας διαδικτυακής κοινωνίας, στοιχείο της οποίας είναι η δημοκρατία. Άρα αυτό το χάσμα πώς θα γεφυρωθεί, θα γεφυρωθεί με την εκπαίδευση, δηλαδή όπου έχει επιτευχθεί η γεφύρωση του χάσματος, αυτό συνεπάγεται εγκατάλειψη από την πλευρά του μουσουλμανικού πληθυσμού βασικών στοιχείων του δικού τους δόγματος και ενστερνισμό, δηλαδή μια εκκοσμίκευση ουσιαστικά της θρησκείας τους που θα τους κάνει συμβατούς με τις κοινωνίες αυτές τις δυτικές. Επομένως είναι μια δυσκολία και μια αντίθεση που δεν ξέρω αν είναι διαχειρίσιμη. Γιατί τώρα δεν ξέρω. Γιατί δεν ξέρω αν χειροτερεύει, εν πάση περιπτώσει βλέπω ένα θέμα. Και βέβαια συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας. Σαφώς είναι υπαρκτό αυτό που λέτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά εγώ λέω, ας δούμε λίγο το χριστιανικό εαυτό μας. Πότε η Καθολική Εκκλησία συμφιλιώθηκε με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με τα πολεμικά, με τα πολεμικά. 200 χρόνια πήρε. Έχετε δει. Έτσι. Ένα. Δεύτερον. Εγώ παίρνω το παράδειγμα από αυτήν την περιβόητη Αραβική Άνοιξη. Απέτυχε παντού. Έχουμε ένα παράδειγμα όμως που δεν απέτυχε. Και είναι η Τινησία. Έτσι. Δεν έχουμε μια δημοκρατία στην Τινησία σαν την Αγγλία και τη Γαλλία. Όμως έχουμε μια κοινωνία η οποία έχει εκλογές, κόμματα, εφημερίδες, κοινωνία πολιτών κλπ. Θέλει δηλαδή να ενισχύσουμε αυτό το κομμάτι του Ισλάμ και όχι να το απομονώνουμε. Εγώ προσωπικά θεωρώ, ας πούμε, ότι η γαλλική πολιτική μιας ακάμπτης ουδετεροθρησκείας εξωθεί τις μουσουλμανικές κοινότητες σε πιο ταυτοτικούς δρόμους. Τώρα, είναι πολύ συστημένο το θέμα, αλλά δεν μπορώ να το επαναλάβω. Στη Γερμανία όμως... Στη Γερμανία όχι. Δεν υπάρχει. Όχι. Στη Γερμανία όχι. Ναι. Δεν μπορείς... Έγινε μια διαδήλωση προχτές στη Γαλλία. Που μερικά μουσουλμάνες γυναίκες. Με το σύνθημα, ποιο σύνθημα. Είμαστε μανάδες και όχι μουσουλμάνες. Γιατί υπάρχει ο νόμος που απαγορεύει στη μουσουλμάνα μητέρα να συνοδεύει το παιδί της στην σχολική εκδρομή όταν πηγαίνει στο μουσείο ή στο πάρκο με τη μαντήλα. Και κάνω διαδήλωση με το συγκλονιστικό ζήτημα, είμαστε μανάδες και όχι μουσουλμάνες. Αυτή η πολιτική εξωθεί τους πληθυσμούς σε πιο ταυτοτικές, ας πούμε, τοποθετήσεις και δρόμους. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ όμως τα επιχειρήματα που ακούγονται και στην Ελλάδα και από προβεβλημένους διανοουμένους των εφημερίδων και των τηλεοράσεων, ότι αυτοί εγγενώς δεν μπορούν να ασχοληθούν να γίνουν δημοκρατικοί γιατί ξέρουν το κύτταρό τους, το αίμα τους που τους εμποδίζει. Όχι, δεν γίνεται. Άλλωστε, όπως λέγαμε προηγουμένως, ότι οι θρησκείες αυτές, όντας θρησκείες του βιβλίου, είναι κατά ανάγκη ερμηνευτικές θρησκείες. Και αυτή τη στιγμή η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στο εσωτερικό του Ισλάμ είναι ακριβώς η ερμηνευτική. Δηλαδή, να φύγουν από μια κυριολεκτική κατά λέξη ερμηνεία του Κορανίου και να πάνε σε μια άλλη ερμηνευτική προσέγγιση. Αυτό που λέει η Μέρκελ είναι προβληματικό από μόνο του, γιατί είπε ότι απέτυχε η πολυπολιτισμικότητα, εννοώντας ότι απέτυχαν οι πολιτικές της Γερμανίας γι' αυτό. Ο στόχος δεν θα πρέπει να είναι η διαπολιτισμικότητα και η μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Απέτυχε, αλλά δεν είναι ότι απέτυχε ο στόχος, απέτυχαν τα μέσα με όλα αυτά που είπαμε. Έτσι, είναι τεράστια διαφορά και σαν μοντέλο της Ευρώπης. Άρα η δημοκρατία που μας ενδιαφέρει
και έχει πυρηνική ιδέα ότι πρέπει να, όχι μόνο να ανεχόμαστε, αλλά να σεβόμαστε το διαφορετικό μέσα από τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει εκεί, μέσα της εκπαίδευσης και όλων των θεσμών, να η ιδέα του citizens, της πολιτιότητας ή του συμμετέχει, να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο, χωρίς αποκλεισμούς. Επειδή ο κοινωνικός αποκλεισμός πάει χέρι-χέρι με τον αποκλεισμό την πολιτιότητα, βλέπουμε όλα αυτά τα φαινόμενα της εισπύρωσης γύρω από τη θρησκεία ή από άλλες ιδεολογίες. Θέλω κάτι μετά. Και διορθώστε με να κάνω λάθος. Όταν έγινε η απόπειρα στο Σαφλίο Τόπ, το περιοδικό αυτό δεν ήταν αντισημικό και το πρόβλημα δεν ήταν μονάχα ότι απεικόνιζε τον προφήτη. Την ίδια κριτική και χειρότερη στάση και όπως απέναντι στον καθολικισμό. Απέναντι στην Εκκλησία γενικά. Και υπήρξαν κάποιες φωνές από τις χριστιανικές εκκλησίες που επιχαίρανε για αυτή την απόπειρα σε μια πράξη, επομένως σε μια πράξη αλληλεγγύης, ας πούμε, προς το Ισλάμ, αλλά η οποία ήταν στη βάση της θρησκείας. Ότι δηλαδή η θρησκεία λιδωρούνταν από το περιοδικό αυτό και καλά που βρέθηκε κάποιος και τους έβαλε στη θέση τους. Βλέπετε λοιπόν ότι ακόμα και αυτό που λέμε για τον απόλυτο χωρισμό και την κοσμικότητα των κρατών της Δυτικής Ευρώπης δεν είναι και εντελώς έτσι κερδισμένη υπόθεση, αλλά πάσα στιγμή είναι έτσι πλήθεται από... Έχει προτεραιότητα κάποιος. Καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για το επώνυμά σας. Μία απορία ως άνθρωπος. Γιατί φέτο και πέρσι δηλαδή βλέπω τόσο έντονες συζητήσεις γύρω από τη θρησκεία στο διαδίκτυο εδώ τώρα, χωρίς να είμαι ο πιστός που έχω μια σχέση τυπική δηλαδή με την θρησκεία. Και δεύτερον, αφού τόσο Ισλαμιστές είναι εχθροί του σιωνισμού, γιατί έρχονται όλοι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Το δεύτερο δεν το κατάλαβα. Έρχονται στην Ευρώπη και θέλουν να ζήσουν οι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Θέλουν να ζήσουν και δεν θέλουν να πεθάνουν όπως όλοι μας. Στο πρώτο, αν υπάρχει μια αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος στη θρησκεία, εγώ προσωπικά είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Καλησπέρα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι δύο εισηγήσεις και όσα είπε ο συγγραφέας ο Σταύρος Σουμπουλάκης και σας ευχαριστώ όλους προσωπικά γιατί έμαθα πράγματα και άρχισα να σκέφτομαι πράγματα. Ήθελα και στους τρεις σας να απευθύνω μία πρόχειρη σκέψη που λέει ότι μιλάμε, δηλαδή το βιβλίο μιλάει για χριστιανούς, Εβραίους, Μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει αυτή η ενότητα της χριστιανοσύνης ή του Ισλάμ ή για το Εβραϊσμό δεν ξέρω ακριβώς, αλλά υπάρχουν δηλαδή πολλές διαφορές στο εσωτερικό του χριστιανισμού ή στο εσωτερικό του μωμεθανισμού. Σουνίδες, Σιίτες και διάφορες τάσεις, πιο σκληροπυρηνικές, πιο ήπιες, αλλά και στα χριστιανικά που τα ξέρουμε λίγο καλύτερα. Τώρα, ας πούμε, ο Ορθόδοξος κόσμος δεν έχει μεγάλες διαφορές από τον Καθολικό. Εγώ, τουλάχιστον στην εμπειρία μου εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας που ανήκουν, ας πούμε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία με κάποιο τρόπο, οι οποίοι δεν θέλουν να ακούνε για τον Πάπα, για τους Ρωμαιοκαθολικούς, προτιμούν, ας πούμε, κάποια άλλα πράγματα παρά τους παπικούς. Αυτό όλο το... Δηλαδή, τώρα ο Προτεστάντης, ξέρω εγώ, σε ένα μικρό μέρος στη Βόρεια Αμερική έχει σχέση με το Πορτογάλο, Καθολικό ή η Ορθοδοξία με τη Δημοκρατία έχει μεγάλη σχέση. Ας πούμε, άμα δούμε τη Ρωσία, υπάρχουν προβλήματα και θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλές εσωτερικές διαφορές σε αυτές τις μεγάλες θρησκείες που είναι και πολιτισμικές, γεωγραφικές, ιστορικές, αλλά έτσι σαν μια μικρή απορία πρόχειρη. Ευχαριστώ. Αυτονόητα, αυτά υπάρχουν, αυτονόητα. Βέβαια, έχει σημασία να τα βλέπει κανείς συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή στην Δυτική Ευρώπη η διαφορά Προτεσταντών και Καθολικών όσο πάει και σβήνει.
Υπάρχουν και επίσημες αποφάσεις πια που μπορούν να κινούν οι μέλη στις εκκλησίες των ΔΕΗ κλπ. Επίσημες, όχι άτυπα να πας και να σε ρωτούν. Επίσης έχουν προχωρήσει πάρα πολύ οι βαθιές διαιρέσεις που υπήρχαν στους διάφορους κλάδους του Προτεσταντισμού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι Λουθυρανοί και Ριφόρμ και Καλβινιστές είναι πολύ μικρές πια διαφορές. Το ίδιο γίνεται και στην Αμερική σε λιγότερο βαθμό. Η Ορθοδοξία εννοείται ότι κρατάει μια ταυτοτική αντίθεση απέναντι στον δυτικό χριστιανισμό, αλλά αυτή διαταράσσεται από εσωτερικές αντιθέσεις και κυρίως την αντίθεση σήμερα Κωνσταντινούπολη Μόσχα. Όσον αφορά και το Ισλάμ, εκεί είναι η σύγκρουση, είναι μαντηρή Σουνιτών και Σουνιτών. Πάνω σε ίδιο θέμα. Η δομή της διαφοροποίησης και των φανατισμών ακόμα και στο εσωτερικό της ίδιας θρησκείας, της χριστιανοσύνης, πέρα από το ότι, όπως είπε ο Σταύρος, οι ομαλοποιούνται σχετικά οι διαφοροποίησεις. Αλλά τα τείχη και οι συγκρούσεις στο εσωτερικό της χριστιανοσύνης και θρησκευτικών ομολογιών ακολουθεί πάλι την ίδια ταυτοτική δομή όπως οι συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών θρησκευμάτων. Δηλαδή, κυρίως είναι η αναγνώριση μιας συλλογικής ταυτότητας που παίζει ρόλο. Ας πούμε, οι Ιρλανδοί διαφοροποιούνται από τους Άγγλους ως προς τον καθολικισμό, αλλά αν κάτσεις να κάνεις μια δογματική συζήτηση μαζί τους, δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να φτάσει η διαφοροποίηση. Το γεγονός είναι ότι δεν μπορείς να είσαι πατριώτης Ιρλανδός και να μην είσαι καθολικός, ας πούμε. Ή διάφορες άλλες αναλόγες περιπτώσεις, ο εμφύλιος πόλεμος, ας πούμε, στη Ιουγκοσλαβία, ασφαλώς δεν έγινε για το που, από πού επιβαρύνει το Άγιο Πνεύμα. Παρότι το σύμβολο αυτό που έκανε η Σέρβια έδειξε ότι είναι ορθόδοξη, ουσιαστικά ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιχνίδια είναι διαφορετικά. Επομένως, οι ταυτοποιήσεις και ομαδοποιήσεις έχουν να κάνουν με τον τρόπο που βιάζουμε τα κείμενα τα οποία μας έχουν παρελθεί, τις ερμηνείες για την ερμηνεία και πανερμηνεία, και τις βιάζουμε έτσι ώστε να μπουν στον προκρούστη μιας εθνικιστικής ιδεολογίας, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα για αυτό το πράγμα, παρά κάτι διαφορετικό. Το ίδιο και αντίστοιχο κάνουμε με τους μουσουλμάνους, για παράδειγμα, ή με τις άλλα θρησκεύματα ή αυτοί μεταξύ τους. Ασφαλώς, στο προηγούμενο ερώτημα το οποίο έθεσε ο Μαντζιούχας, ασφαλώς αυτό θα πρέπει να μας κάνει πάρα πολύ υπομονετικούς, θα πάρει πάρα πολύ χρόνο αυτό το πράγμα. Αφού στη Δύση πήρε τόσο πολύ, και ακόμα δεν είναι τίποτα οριστικά λυγμένο, απλώς θεσμικά είναι πολύ δύσκολο πλέον να έχουμε τον αντισημιτισμό που είχαμε. Θεσμικά είναι πολύ δύσκολο στη δυτική χριστιανοσύνη να μιλάει κάποιος κατά των δικαιωμάτων. Στη καθημάς Ανατολή είναι πιο εύκολο, γιατί αυτό πάλι φταίνει οι θεσμοί, πάλι φταίει η κουλτούρα μας η δημοκρατική. Φανταστείτε πόσο χρόνο ακόμα θα πάρει να γίνει κάτι αντίστοιχο με τις μουσουλμανικές ομολογίες, οι οποίες είναι πολύ πιο διαφοροποιημένες από τους χριστιανικούς. Εκεί κι αν δεν υπάρχει ενότητα, έτσι. Επομένως, για πολύ μεγάλο διάστημα θα έχουμε μια πολύ φρικτή περίοδο διακρίσεων κλπ. Όμως κάθε ρατσιστικού τύπου αποκλεισμός ότι αυτή αποκλείεται να είναι συμβατή, συσπηρώνει ακόμα πιο πολύ, όπως καταλαβαίνουμε, τα φονταμενταλιστικά στοιχεία και τα ταυτοτικά στοιχεία και σε εκείνους. Γιατί είναι η φυσική τους άγουνα. Εάν τους αποκλείουμε, έχουν κάθε λόγο να οργανώνονται εναντίον και του μόνο. Και τότε εμείς ακόμα πιο φανατικοί εναντίον τους και πάλι. Θα πρέπει να έχουμε υπομονή. Να πω πολύ γρήγορα κάτι που επίσης συμφωνώ με αυτά που είπατε. Το ταυτοτικό είναι χαοτικό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε τι κάνει τους ανθρώπους να είναι τόσο πολύ με την ομάδα τους. Το κοινό που είναι αντίπαλοι των άλλων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά μπορώ να πούμε δύο παραδείγματα που ερώτησα στον εαυτό μου. Η Αλβανία στα Βαλκάνια είναι η μόνη χώρα που έχει ταυτοτικά τέσσερις θρησκείες. Τι έκανε την Αλβανία τέλος πάντων, η οποία δεν είναι καμιά πρωταθλήτρια στη δημοκρατία, αλλά δεν είναι το ότι δεν είναι πρωταθλήτρια στη δημοκρατία σήμερα, δεν είναι επειδή έχει τέσσερις θρησκείες. Άλλα είναι τα προβλήματά της. Άρα θα πρέπει να δούμε για παράδειγμα ένα case study τέτοιο
τι κάνει το θρησκευτικό φαινόμενο στην Αλβανία, ώστε να μην χαλάει την όποια πρόοδο μπορεί να επιδείξει η δημοκρατία. Το άλλο είναι το αντίθετο, το Ισραήλ. Έτσι, το Ισραήλ που χτίστηκε σαν κράτο με τον τρόπο που χτίστηκε, με του αποκλεισμού των άλλων, αν δει κανένα μεταξύ του του Εβραίου, τι ομαδώσει που έχουν δημιουργηθεί, οι ούλτρα Ορθόδοξοι αποκηρύσουν στο όνομα του Ισραήλ όμω θεολογικά το ίδιο το κράτο του Ισραήλ. Έτσι. Αυτό που είναι ένα τεραπέζι τη αντίφαση για οποιαδήποτε άλλο. Τι το κάνει αυτό το Ισραήλ λοιπόν, έτσι. Αυτά είναι ερωτήματα, τώρα δεν τα απαντήσουμε, αλλά πρέπει να δούμε λίγο. Πάνω σε αυτό να σα πω κάτι. Έχω έναν φίλο, ο οποίο είναι ούλτρα Ορθόδοξο και ούλτρα. Υπάρχουν και ούλτρα στα κόμματα, είναι και ούλτρα ούλτρα. Όχι, όχι, είναι θρησκευόμενο. Ο οποίο είναι σεφαραδίτη. Και μου λέει ότι κάποια στιγμή εμεί με του Παλαιστινίου, το έχουμε πει πολλέ φορέ, εμεί με του Παλαιστινίου θα τα βρούμε και θα κάνουμε ειρήνη και τότε θα ξεσπάσει ο εμφύλιο μέσα στο Ισραήλ και θα λογαριαστούμε με αυτού που σήμερα κάνουν κουμάντο, που είναι οι Ασκεναζοί που έχουν την πλειονότητα στα χέρια του. Δηλαδή, ακόμα και αυτό δεν είναι απολύτω. Νομίζω ότι έχω δώσει ευχαριστώ. Ο κύριο Μπουλάκη. Ο κ. Μπουλάκης είπε ότι η Δυτική Εκκλησία ήταν η μορφή του καθολικισμού με την διακήρυξη του 1965 και την μορφή του Προτεσταντισμού ερχόμενη σε αντίθεση με τους ιδρυτές της, ο οποίος ήταν θηριώνας αντισημίτης, ο Λούθυρος, έχει λύσει το πρόβλημα με τον αντισημιτισμό. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή προφανώς είναι πολύ καλός γνώστης, τι γίνεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και με την, αυτό που λέμε, διοίκηση της Εκκλησίας, την ιεραρχία, το πλήρωμα, αλλά και με το πλήρωμα της Εκκλησίας. Και έχουμε με τον αντισημιτισμό, αν υπάρχει κάποια επίσημη θέση. Αλλά και με όλο αυτό το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τη σχέση με την ακροδεξιά κλπ. Αν υπάρχει, ακόμα και αν όχι ως επίσημη θέση, αλλά ως προβληματισμός μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία για τα ζητήματα αυτά και στον χώρο της ιεραρχίας και στον χώρο του πληρώματος της Εκκλησίας. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό που λέει ο Σταύρος Μουλάκης περνάει καθόλου, ο λόγος του Σταύρος Μουλάκη περνάει καθόλου στον χώρο της Εκκλησίας. Ακούγεται, προβληματίζει. Αυτοκριτική θέλετε. Συγγνώμη, μήπως είναι προτιμότερο να κάνουμε ερωτήσεις και συνολικά να τοποθετηθείτε, να απαντήσετε, γιατί πολλές ερωτήσεις μπορούν η μία να επικαλύπτουν την άλλη. Αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω αν είναι κουραστό. Βέβαια, πριν κάνω τι ερωτήσεις, ήθελα να κάνω πριν. Να απαντήσω λέγοντας ότι αφού είμαστε τόσο πολλοί, πήρατε μια απάντηση αν ενδιαφέρουν τα κείμενα του Ζουγκουλάκη, του αναγνώστε σήμερα. Είμαστε αρκετοί νομίζω. Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Και στο βιβλίο ολόκληρο, αλλά γενικά και στο λόγο έτσι το δημόσιο, ακόμα και στα φύλλα υπάρχουν, ο όρος αντισημιτισμός έχει πια προσδεθεί αποκλειστικά στην αντίθεση απέναντι στον Ιουδαϊσμό. Και όχι φιλετικά με την έννοια ότι οι Σημίτες είναι και οι Άραβες, δεν είναι οι Αυτό ήταν μια επιτυχία κάποιου συγκεκριμένου ατόμου, το λέω επιτυχία μέσα σε εισαγωγικά. Ήταν δηλαδή κάτι που προέκυψε τον τελευταίο αιώνα, έχει ρίζες ιστορικά και αυτή, ας πούμε, η ταύτιση του Σημίτη αποκλειστικά με τον Εβραίο, πώς λειτουργεί. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η αισιοδοξία σας για την καθυστέρηση του εκδημοκρατισμού, δηλαδή αυτού του ουδετερό του κράτους, στο οποίο βρίσκεται μια λύση, έχει να κάνει με μια, ας πούμε, αισιοδοξία του τύπου ότι μετά από 632 χρόνια, όμως διαφέρει το έθνος Αιγύρας από το έθνος Χριστού και μουσουλμάνοι θα βρεθούν στην ίδια προοδευτική, ας πούμε, θέση με τους χριστιανούς σήμερα. Η δημοκρατία είναι αυτή που θα λειτουργήσει καταλυτικά,
φτάνει η δημοκρατία έτσι όπως την ξέρουμε σήμερα ή αυτό το ουδετερόθυστο κράτος το οποίο πολύ ωραία ονειρεύεστε και ελπίζουμε να υπάρξει. Γιατί η δημοκρατία βέβαια μεγαλύτερη στον κόσμο είναι η Ινδία, αλλά δεν ξέρω και εκεί να υπάρχουν ή υπάρχουν διακρίσεις ανάμεσα σε διάφορες αισθητικές θρησκευτικές ομάδες που αποτελούν το ομόσπορτο κράτος των Ινδιών. Είναι ερωτήσεις, αλλά είναι τόσο ερεθιστικό το βιβλίο σας που είναι της ευέλικτης. Λοιπόν, θα δώσω στον Κωνσταντίνο να απαντήσω στην Παντρία, γιατί θα εξκάσω στο τέλος. Ξεκινάω το δεύτερο, τον κ. Χαγιόπουλο. Πιάνουμε από την Ινδία, για να κάνουμε ένα σχόλιο σε αυτά που είπατε. Προσγράφουμε όλοι τη βία στον μονοθεϊσμό. Όσοι ειδικά δεν είναι καθόλου φύλα διακείμενοι προς τον μονοθεϊσμό. Και έρχεται η Ινδία, και το διαψεύδει αυτό το πράγμα, γιατί βλέπουμε φαινόμενα ακραίας, μυσαλόδοξης, μαρτυρίας, βίας από τους Ινδουιστές, που δεν είναι μοναθιστές. Άρα, να τελειώσει λίγο αυτό το καλαμπούρι ότι η βία είναι το αποκλειστικό προνόμιο του μοναθισμού. Γιατί τη βία και τη μυσαλόδοξη την άσκησαν οι πάντες, την άσκησαν και οι άθλοι και οι κομμουνιστές και όλα. Δεύτερο. Είναι αλήθεια ότι ο αντισημιτισμός ως όρος εισάγεται στη Γερμανία από τον Μαρ το 1787-88. Φτιάχτηκε τη Λίγκα των Αντισημιτών και εκεί φτιάχνεται ο όρος, αυτός δεν υπήρχε. Είναι αντιφατικός, όπως σωστά είπατε, διότι δεν αναφέρεται στο σύνολο των Σημιτών ως φυλής, αναφέρει τους Εβραίους. Από τότε όμως και μετά ο όρος αντισημιτισμός επεκράτησε και δημιουργεί πολλά προβλήματα στη χρήση πια. Γιατί είναι φιλετική ιδεολογία ο αντισημιτισμός και τον χρησιμοποιούμε και εγώ ο ίδιος για τον πρώτο και δεύτερο και την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ας πούμε, που δεν υπήρχε καν η έννοια της φυλής. Γι' αυτό υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στους ειδικούς αν θα πρέπει να μιλάμε για αντιουδαϊσμό με την έννοια του θρησκευτικού αντιουδαϊσμού, από τον 19ο αιώνα και μετά να μιλάμε για αντισημιτισμό, κάποιοι δεν δέχονται το ένα το άλλο και μιλάνε για ιουδαιοφοβία, κατά το ισλαμοφοβία κλπ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι καταχρηστικά μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο αντισημιτισμός για όλο αυτό το παρελθόν. Γιατί εν τέλει το φαινόμενο, παρά τις τεράστιες διαφορές του, έχει ενότητα. Δηλαδή, ο φιλετικός αντισημιτισμός δεν έχει διαφορετική εικόνα για τον Εβραίο από ό,τι είχε ο θρησκευτικός αντιουδαϊσμός. Τον θεωρεί και αυτός ένα μοιάσμα. Έχει την ίδια εικόνα. Οι λύσεις διαφέρουν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια, έτσι, γιατί η λύση που χρησιμοποίησε η Χριστιανική Ευρώπη ήταν ο προσελητισμός, δεν πέτυχε, το γκέτο, δεν πέτυχε και βρέθηκε τελικά η τελική λύση. Στο άλλο θέμα που είπατε, αναμφισβήτητα, αυτή η ισοδοξία που είναι μια εντελώς αβάσιμη ισοδοξία, δεν θεμελιώνεται πουθενά, αλλά δεν έχω τι άλλο να κάνω παρά να ελπίζω τα πράγματα πάνε καλύτερα. Μπορεί σε 10 χρόνια να σφάξουμε ένα στον άλλον, έτσι. Μπορεί να γίνει. Αλλά θα μπορούσε. Περιμένουμε ότι οι Άραβες θα εγγραφούν στην δυτικού τύπου δημοκρατία που προέκυψε από τον διαφωτισμό ή ότι ενδεχομένως μέσα στον αραβικό κόσμο θα υπάρξει ένας καινούριος διαφωτισμός που θα πάρει άλλη κατεύθυνση ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια δείγματα. Γιατί αλλιώς είναι και λίγο μανιχαϊστικό. Ότι πρέπει να τους φέρουμε στα δικά μας. Υπάρχουν αυτά. Σαφώς υπάρχουν αυτά. Να πω κάτι όμως στον Θέμη, για να μην πάει η ερώτηση έτσι. Ναι, κυρίως στο τέλος. Ναι, η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει κάνει αυτά τα θέματα που έχουν κάνει οι άλλες εκκλησίες. Εγώ το έχω πει 100 φορές αυτό. Θα επαναλάβω τον εαυτό μου λίγο εδώ.
δεν το έχει κάνει γιατί δεν έχει μία αυτοκριτική στάση απέναντι στον εαυτό της. Ο λόγος της για τον εαυτό της είναι διαρκώς αυτοδικαιωτικός. Δεν τολμάει να κάνει μια κριτική για το πρόσφατο παρελθόν της, ας πούμε, για τη στάση του απέναντι στη δικτατορία. Έχει έναν διαρκή αυτοδικαιωτικό λόγο. Το δεύτερο είναι ότι είναι μια εκκλησία αποκομμένη λίγο από αυτά που γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, αγνοεί η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος, αγνοεί όλες αυτές τις συζητήσεις. Είναι μια εκκλησία επίσης αντιδιανοουμενική, ότι αυτά είναι συζητήσεις των διανοουμένων, εμείς είμαστε με τον πιστό λαό του Θεού κλπ. Και όλο αυτό το μείγμα κάνει ώστε να μην έχει πάρει μια θαραλέα στάση απέναντι στον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, δεν έχει βγει ένα κείμενο. Ένα κείμενο που να λέει ότι ο αντισημιτισμός είναι κακό πράγμα. Ένα κείμενο. Το 1985, νομίζω, βγήκε κάποιος στην Αμερική από κάποιους σχολείο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ένα επίσημο κείμενο από την Εκκλησία της Ελλάδος, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, που ρητά να καταδικάζει όχι τη βία από όποια προέρχεται, έτσι τον φιλετισμό, τον αντισημιτισμό. Ρητά. Δεν υπάρχει. Ξέρετε, το κείμενο αυτό της διακήρυξης των Όστρα Ετάρτε του 1965 είναι ένα ελάχιστα, ήκιστα το λιγρό κείμενο. Δεν κάνει λίγη, δεν υπάρχει λέξη ολοκαύτωμα μέσα. Δεν υπάρχει. Ούτε η ευθύνη των χριστιανών για το ολοκαύτωμα. Όμως, επειδή είπανε ότι οι Εβραίοι είναι τέκνα αγαπημένα του Θεού, ότι εμείς παραλάβαμε την αποκάλυψη από τους Εβραίους, αυτό και μόνο άρχισε για να σταματήσει ο χριστιανικός αντιουδαϊσμός στην Καθολική Εκκλησία και βεβαίως πάνω σε αυτό το κείμενο ακολούθησαν και άλλα τολμηρότερα και άλλα και άλλα και το καθεξής. Και βεβαίως πήρε την πολύ σαφή και σοφή απόφαση ότι δεν κάνουμε πια προσιλητισμούς στους Εβραίους. Και ξέρετε, σε αυτό υπήρξαν αντιδράσεις πάρα πολύ σοβαρές. Από πολύ σπουδαίους και μεγάλους θεολόγους. Θεολόγους που ήταν πρωταθλητές στον Ιουδαιοχριστιανικό διάλογο. Ο Ντανιελού, για παράδειγμα, λέγοντας, τι θα πει, δεν είναι καθολικό το Ευαγγέλιο. Υπάρχει ένας λαός ο οποίος εξαιρείται από την καθολικότητα. Δεν μπορεί να ακούσει αυτός την αναγγελία του Ευαγγελίου. Αλλά η Καθολική Εκκλησία πάρα πολύ σωστά κατάλαβε ότι η απόφαση αυτή δεν ήταν μια απόφαση θεολογική. Ήταν μια απόφαση ηθική και πολιτική. Ότι μετά το ολοκαύτωμα δεν μπορείς να πας στον Εβραίο του Ισραήλ ή στον οποιοδήποτε άλλο Εβραίο και να του πεις, ξέρεις, είσαι μέσα στην πλάνη, γίνε χριστιανός για να βρεις την αλήθεια. Ήταν μια απόφαση ηθική και πολιτική. Και εκεί τέλειωσε αυτό. Και άρχισε βέβαια ένας πολύ μακρύς και πολύ ενδιαφέρον, αν και διστακτικός, ξαναλέω, από τη μεριά των Ανδρέων, διάλογος του ίδιου χριστιανικός. Στο πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, σε ποιο πολιτικό μοντέλο θα μπορούμε να βρούμε την ειρήνη, τέλος πάντων, είτε η δημοκρατία μας θα γίνει συμπεριληπτική τόσο ώστε, αλλά από αυτά εκεί συνεργαζόμαστε, δεν έχουμε κάνει κάτι άλλο, σκεφτόμαστε, ή το άλλο, το μοντέλο που έγραψε, τρολάροντας λίγο αυτό το ερώτημα, ο Ελμπέκ στην υποταγή, αν το έχετε διαβάσει, λέγοντας το άμεσο μέλλον ότι ένα κόμμα δημοκρατικό εκλέγεται στη Γαλλία και έχει προπολιτικό του πρόγραμμα την ΟΥΜΑ. Δηλαδή μια κοινότητα πιστών και οι υπόλοιποι θα είστε οι λαοί της του Ιβλίου Μέλ, αλλά θα είστε δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή μια μηνυοθωμανική Γαλλία και τα πράγματα έχουν όμως κοινωνική ειρήνη, κατά τον μιλό. Έτσι είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον και έξυπνο η ιστορία. Καλησπέρα. Ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος, ο οποίος είναι απολογητής χριστιανός των πρώτων αιώνων και Άγιος της Εκκλησίας, λέει ότι πραγματικά ο λόγος του Θεού, ο λόγος της αλήθειας, υπάρχει παντού. Δεν μπορεί να διηγηθεί κανείς την αποκλειστικότητα με αυτό το πνεύμα. Νομίζω ότι υπάρχουν Ορθόδοξοι Ιουδαίοι, Εβραίοι, Ορθόδοξοι Μουσουλμάνοι, Ορθόδοξοι Μαρξιστές και Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Έτσι. Μάλιστα, χαριτολογώντας κάποιος ανοιχτό μυαλό, σοφός, ιερωμένος, είπε σε κάποιον που του είπε: «Εγώ, πάτερ, είμαι Ορθόδοξος».
καιρός να γίνεις και χριστιανός του. Γιατί η Ορθοδοξία πολλές φορές προβάλλεται ως αιτία καθαρότητας και απομάκρυνσης από τον υπόλοιπο χριστιανισμό. Και βέβαια η θρησκειοποίηση του χριστιανισμού είναι ένα φαινόμενο. Τελικά ο χριστιανισμός είναι θρησκεία, μήπως είναι μια διαρκής επανάσταση αγάπης, γιατί ο Σταυρός είναι η αλήθεια που θυσιάζεται, πάσχει, αλλά ποτέ δεν επιβάλλεται. Ο Μπερντιάγκεφ λέει ότι ο Χριστός δεν έχει την εξουσία ούτε ενός αστυνόμου. Πολύ σοφά. Σήμερα έχει αναπαραχθεί ένα εξουσιαστικό ιερατείο εν πολλής, που νομίζω απομακρύνεται πολύ από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Το υπενηχθήκατε βέβαια και εσείς λέγοντας ότι το επαναλαμβανόμενο πάθος του Σταύρου κάθε χρόνο. Πόσο η Ορθοδοξία σήμερα αντιλαμβάνεται αυτό, ακριβώς το ρόλο τον οποίο έχει, πόσο απομακρύνεται από αυτή την αλήθεια. Ευχαριστώ. Προσωπικά, επιτρέψτε να σας πω ότι δεν έχω κανένα ομολογιακό φρόνημα, καμία ομολογιακή περηφάνεια. Όταν με ρωτάνε, σε αυτήν την ερώτηση λέω και εγώ, απαντώ ότι είμαι χριστιανός, ούτε καθολικός το αυτό, είμαι χριστιανός και προσθέτω μάλιστα, το έχω κλέψει από κάπου αυτό, λίγο. Λίγο με την έννοια ότι είναι τρομακτικά δύσκολο να είσαι πολύ. Εδώ δεν μπορώ να αγαπήσω τα παιδιά μου, αγαπήσω τον εαυτό μου. Είναι τρομακτικά δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Και εκείνο που είναι το πιο τραγικό, σύμφωνα με αυτά που είπατε και εσείς, είναι ότι εν ονόματι του αθώου θύματος, που είναι ο εισταυρωμένος Χριστός, εν ονόματι του αθώου θύματος, γίνονται όλες αυτές οι αγριότητες για τις οποίες μιλάμε τόση ώρα. Χαίρομαι που δημιουργήσατε τον Μπερντιάγκεφ. Ο Μπερντιάγκεφ είναι χριστιανός φιλόσοφος, ορθόδοξος στην ομολογία και έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο κατά του αντισημιτισμού. Κυκλοφορεί και στα ελληνικά από έναν περιφερειακό εκδοτικό οίκο, νομίζω λέγεται Σαμιστά, που είπα, δεν είμαι σίγουρος, ένα μικρό βιβλιαράκι, το οποίο είναι εξαιρετικό. Προσυπογράφω την κάθε του λέξη από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Μπερντιάγκεφ έχει διαβαστεί πολύ στην Ελλάδα, αλλά αυτό το κειμενάκι του όχι τόσο όσο θα άξιζε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τον κύριο Σουκουλάκη που και με το βιβλίο αυτό ανατάραξε τα νερά και μας έδωσε την αφορμή να διασταυρωστούμε πάνω στα πολύ σπουδαία αυτά ζητήματα. Η επισήμαση που έχω να κάνω εγώ είναι η εξής. Επισήμαση και περίπου σαν απορία για συζήτηση. Μιλάει στο βιβλίο του, που το έχω διαβάσει αρκετά, στη σελίδα 45 και επόμενα, για το λεγόμενο χριστιανικό αν-Ιουδαϊσμό. Υπόθηκαν αρκετά σχετικά με το χριστιανικό αν-Ιουδαϊσμό, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν διευκρινίστηκε ακριβώς το σημείο. Όταν μιλάμε για χριστιανικό αντιουδαϊσμό, εννοούμε την κριτική την οποία ασκεί ο χριστιανισμός, ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης, μέσω του Χριστού και του Παύλου, στο σύστημα και στην νοοτροπία των Ιουδαίων και της ηγετικής τάξης, η οποία δεν αποδέχεται τον Μεσσία. Ο Παύλος είναι εκείνος που ήδη τον αναφέρατε στην Θεσσαλονική Επιστολή, που λέγει ότι διώκεστε εσείς της Ιουδαίας, αλλά τελικά ο Θεός υπάρχει, ο οποίος κατρίβει τους Ιουδαίους, οι οποίοι δεν γίνονται αποδεκτοί λόγω του ότι εσταύρωσε τον Κύριο. Ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος, ο οποίος λέγει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ότι όταν θα καταστρεφτεί η Ιερουσαλήμ, θα είναι η μέρα εκδικήσεως πάντα ταύτα για να πληρωθούν τα γεγραμμένα και θα διασκορπιστούν οι Ιουδαίοι και θα πέσουν υπό μαχαίρας. Θέλω να πω ότι βλέπουν κατά κάποιο τρόπο την εκπλήρωση προφητιών τόσο ουσίους όσο και ο Παύλος και δεύτερον, ο χριστιανικός αντιουδαϊσμός είναι κριτική πάνω στην νοοτροπία. Δεν θα δούμε κάποιο μίσος, το οποίο αναπτύσσεται αργότερα,
διότι μέσα στην Καινή Διαθήκη διαλάμπει η ιδέα της αγάπης, ο δε Απόστολος Παύλος, ενώ όσο ήταν Σαούλ, φανατικός Φαρισαίος, εδίωκε τους Χριστιανούς. Όταν έγινε Απόστολος Παύλος, δεν εδίωκε τους Ιουδαίους. Συνεπώς, δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιουδαϊσμό υπό την έννοια που αναπτύχθηκε αργότερα. Και διευκρινίζω και κάτι ακόμα. Ο αντιουδαϊσμός υπήρχε προχριστιανικά. Τα έθνη τριγύρω πάντα ήταν εναντίον των Ιουδαίων, γιατί οι Ιουδαίοι ήταν μόνο θεριστές. Και ο Μανέθων και ο Τάκητος και άλλοι γράφουν εναντίον των Ιουδαίων. Άρα λοιπόν υπάρχει ήδη ένα ρεύμα εναντίον του Ιουδαϊσμού λόγω του μονοθεϊσμού και της αδιαλαξίας των. Τώρα, από εκεί και πέρα, για αυτή τη θέση που έχει η Ρόζμαρη, που λέτε μέσα εδώ, και οι άλλοι οι συγγραφείς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλει συζήτηση. Παραμένω όμως με την εντύπωση ότι στο χριστιανισμό της Καινής Διαθήκης δεν υπάρχει αντιουδαϊσμός ο οποίος δημιουργεί προϋποθέσεις μίσους, όπως αναφέρεται σε κάποιο σημείο και σε κάποια άλλα. Ευχαριστώ. Ναι. Τώρα μπαίνουμε σε πολύ ακαδημαϊκά ζητήματα σχεδόν. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει καταρχήν ένας αντιουδαϊσμός προχριστιανικός. Έχουμε το πολύ σπουδαίο βιβλίο του Στέρν για τους εθνικούς αντιουδαίους, το τρίτο μου βιβλίο, όπου έχει μαζέψει όλα τα κείμενα, τα αντιουδαϊκά, τα προχριστιανικά. Όμως, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αυτά τα κείμενα θα ήταν κείμενα μιας εχθρότητας προς ένα λαό, όπως υπάρχουν αμέτρητες εχθρότητες από λαό σε λαό, γιατί έχουμε έναν ελληνικό, ρωμαϊκό, αιγυπτιακό, περσικό αντιουδαϊσμό, εάν δεν ερχόταν ο δυσχυλιετής χριστιανικός αντιουδαϊσμός. Θα ήταν κείμενα που θα είχαν ξεχαστεί. Τα μελετάμε επειδή ακριβώς ήρθε το μεγάλο αντιουδαϊκό ρεύμα να τους δώσει και αυτά μια θέση σε μια συνέχεια. Τώρα, όσον αφορά την Καινή Διαθήκη, ξαναλέω, το θέμα είναι κρίσιμο, είναι δύσκολο. Η άποψη της Ρούθερ δεν είναι η άποψη που λέγονται οι πάντες. Εγώ λέω ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τα σπέρματα του χριστιανικού αντιουδαϊσμού. Θα ήταν πολύ εύκολο να το παρακάμψουν και για μένα θα ήταν και πάρα πολύ βολικό. Ασφαλώς δεν υπάρχει το μίσος στην Καινή Διαθήκη που συναντάμε, ξέρω εγώ, στον κατά Ιουδαίων λόγος του Χρυσοστόμου ή στα κείμενα του Λουθύρου ή και όλο τον πάντων, του Αυγουστίνου κλπ. Όμως εκεί πάνω στην Καινή βρίσκονται αυτά τα σπέρματα και επειδή το κείμενο αυτό έχει ρητική σημασία, γι' αυτό νομιμοποιείται, αν θέλετε, αργότερα ένας χριστιανικός αντιουδαϊσμός. Το ερώτημα όμως δεν είναι τόσο αυτό, είναι τι είναι αυτό που κάνει σε ένα χωριό της Πελοποννήσου, σε ένα χωριό της Καλαβρίας, να γράφονται κείμενα τον 11ο, 12ο, 13ο αιώνα σφοδρά εναντίον των Εβραίων, κείμενα τα οποία σώσονται σε ένα χειρόγραφο, άρα δεν είχαν απήχηση, και είναι πάρα πολύ επιθετικά. Δεν απειλείται από τίποτα η χριστιανική κοινότητα εκεί γύρω. Και όμως αυτός ο λόγος συνεχίζεται, αναπαράγεται, διαιωνίζεται. Αυτό είναι ένα μεγάλο ένιγμα. Ξέρετε κάτι, ο αντισημιτισμός, με την έννοια που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή όχι του φιλετικού αλλά του διαχρονικού αντισημιτισμού, είναι κεντρική συνιστόσα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η Ευρώπη είναι αδιανόητη χωρίς τον αντισημιτισμό. Διατρέχει όλη την ιστορία της. Ένα από τα σταθερότερα ευρωπαϊκά γνωρίσματα. Φεύ. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Παναγιώτη Σταυράκη, είμαι θεολόγος. Θα σας πω πρώτα μία σύντομη αντίρρηση που έχω και τη θεωρώ πολύ βασική, γιατί διατρέχει από ό,τι μπορώ να γνωρίζω όλη σας την ενασχόληση με θεολογικά ζητήματα. Και αυτή η διαφωνία μου είναι ότι ο χριστιανισμός είναι και αυτός, δεν ξέρω
τις άλλες δύο θρησκείες, θρησκεία βιβλίου. Δεν είναι. Μόνο οι Προτεστάντες εισήγαγαν, αυτή την άποψη. Πριν από αυτούς και μέχρι σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω, δεν είναι θρησκεία βιβλίου όλος ο χριστιανισμός, ούτε η καθολική, ούτε η ορθόδοξη. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι ένα τεράστιο θέμα. Η ερώτησή μου αφορά κάτι εντελώς διαφορετικό. Στο γνωστό ίσως βιβλίο το Sapiens του Χαράρη, ο οποίος είναι ένας ιστορικός ανθρωπολόγος, Ισραηλινός ο ίδιος, υποστηρίζει ότι η τελική λύση, δηλαδή ο ναζισμός, δεν προέρχεται καθόλου από τη χριστιανική παράδοση, καμία σχέση δεν έχει. Αντίθετα, προέρχεται από το διαφωτισμό και μάλιστα από την εξελικτική θεωρία, την οποία θέλησαν να εφαρμόσουν οι Ναζί. Ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε υπόψη σας αυτή την άποψη, αν την πραγματεύεστε στο βιβλίο σας καθόλου, γιατί τη θεωρώ πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Στο πρώτο ερώτημα που είπατε, στην πρώτη παρατήρηση, ασφαλώς και ο χριστιανισμός είναι μια θρησκεία του βιβλίου και εάν πάρει κανείς, δεν θέλω να μελετήσει, αλλά να ξεφυλίσει, να ξεφυλίσει τους 161 τόμους του Νίλ, θα δει ότι όλοι οι θεολόγοι, όλοι, ό,τι έχουν να πούν, το θεμελιών πάνω στη Βίβλο. Στη συνόδους, όταν έλεγες κάτι, σου λέγα, πού το βρήκες αυτό γραμμένο. Γιατί έπρεπε να το θεμελιώσεις πάνω στη Βίβλο. Αυτό είναι το θεμέλιο. Ναι, εντάξει, όλα τα κείμενα των θεολόγων, των μεγάλων πατέρων είναι ερμηνευτικά στη Βίβλο. Όλα. Στο δεύτερο, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο του Χαράρη, αλλά ξέρω την άποψη. Ασφαλώς υπάρχει μια τεράστια ριζική διαφορά ανάμεσα στον φιλετικό αντισημιτισμό που οδηγεί στην τελική λύση και στον χριστιανικό αντιλουδαϊσμό. Διότι, πολύ απλά, για να το πούμε πολύ απλά, από τον πρώτο υπάρχει διαφυγή. Γίνεσαι χριστιανός και γλιτώνεις. Από τον δεύτερο, αφού είναι φιλετικός, δεν υπάρχει διαφυγή. Γιατί από τον άλλο κανείς δεν μπορεί να βγει. Άρα, ο δρόμος είναι η εξόντωση. Ωστόσο, γιατί ο φιλετισμός, η φιλετική ιδεολογία που αναπτύσσεται στην Ευρώπη και στη Γερμανία παίρνει αυτή τη συγκεκριμένη μορφή που παίρνει, έχει ως στόχο τους Εβραίους. Και δεν έχει κάποιους άλλους. Έχει ως στόχο τους Εβραίους ακριβώς επειδή είχε υπάρξει αυτή η δυσχυλιετής εχθρότητα απέναντί τους. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, στην Αμερική πώς εκφράζεται ο φιλετισμός? Εναντίον των μαύρων. Έτσι. Στην Ευρώπη εκφράστηκε εναντίον των Εβραίων, διότι υπήρχε το πρόσφορο, το έτοιμο έδαφος των 2.000 χρόνων. Της εχθρότητας της κοινωνίας απέναντι στους Εβραίους. Και γι' αυτό η φιλετική ιδεολογία αυτούς όρισε ως στόχο και μάλιστα ο αντισημιτισμός δεν είναι δευτερεύον ζήτημα της ναζιστικής ιδεολογίας. Είναι κεντρικό. Είναι κεντρικό. Το έχω πει και άλλες φορές, αλλά το πω άλλη μια φορά, δεν το ρυθμός, κάποιοι το έχουν ακούσει και γίνομαι βαρετός. Όταν έχει κρυθεί ο πόλεμος και οι Γερμανοί χάνουν, κάθε σοβαρό και λογικό κράτος κοιτάει να υποχωρήσει συντεταγμένα και να σώσει ό,τι περισσότερο μπορεί να σωθεί. Το μυαλό των δικών τους είναι πώς θα μετακινούν Εβραίους από στρατόπεδο σε στρατόπεδο, πώς θα μαζέψουν τους Εβραίους της Ουγγαρίας για να τους εξοντώσουν, δηλαδή χάνουν χρόνο και δυνάμεις για να πραγματοποιήσουν αυτό που ήταν το κεντρικό στοιχείο της ιδεολογίας τους. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει ο στόχος η εβραϊκή κοινότητα αν δεν υπήρχε
έτοιμο αυτό το μίσος στις καρδιές των ανθρώπων. Σας λέω, αν ήταν στην Αμερική, θα ήταν και ήταν όντως ένα τέτοιο πράγμα. Λάζαρε Τσιτσιμίκης, ήθελα να σας φράσω την ευγνωμοσύνη μου πρώτα απ' όλα για όσα ακούστηκαν και κρίθηκαν εδώ πέρα, αλλά κάνω την εξής παρατήρηση. Είναι ένα επίπεδο πάρα πολύ ψηλό που συζητά και θα έλεγα σαν να είμαστε ένα club fermé ή πολύ chic και λύνουμε ή προσπαθούμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα που ήρθαν από την ιστορία. Έχω στο μυαλό μου, πριν από λίγες μέρες, στην τηλεόραση που το άκουσα, ότι τρεις Μητροπολίτες είπαν για τους πρόσφυγες ότι μερικά έρημα μοναστήρια να έρθουν να καθίσουν. Το μικρόφωνο εδώ, ναι, οικογένειες, προφανώς, με τα παιδιά τους. Πράγματι λοιπόν, ήρθε το πρώτο πούλμαν από τον Πειραιά, πηγαίνει σε ένα μοναστήρι και μόλις οι μαντιλοφορούσες αυτές γυναίκες με τα παιδάκια τους είδαν σταυρό, το έβαλαν στα πόδια. Ποιο είναι το ερώτημά μου? Ότι εμείς μεν και πολλοί άλλοι στο επίπεδο το κλιματικό που είμαστε όλοι εδώ πέρα μπορούμε να συζητούμε σε χρόνο πάρα πολύ μεγάλο. Τι γίνεται με τη μάζα αυτών των ανθρώπων, χριστιανών, Ισραηλινών είτε μουσουλμάνων, οι οποίοι έχουν άγνοια πλήρη ή έχουν στερεότυπα τέτοια που τους εμποδίζουν να δουν το οτιδήποτε. Με αφετηρία λοιπόν αυτό το μικρό γεγονός ότι κυριολεκτικά τις είδες τηλεόραση να το βάζουν στα πόδια γιατί τρομοκρατήθηκαν με τον Σταυρό, λέω ότι ίσως αυτές οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και σε όλο τον κόσμο αν γίνονται μεταξύ μας. Φεύγουμε ευχαριστημένοι όλοι γιατί ακούσαμε σπουδαία πράγματα και διαβάσαμε, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που θα τολμήσω να πω της μάζας του πολύ κόσμου και κοσμάκι. Πώς μπορεί να αντιληφθεί όλα αυτά ή ένα μέρος αυτών που είπαμε εδώ? Βέβαια, θα μου πείτε, είναι το θέμα της μόρφωσης. Εάν αρχίσουμε από τα μικρά παιδάκια και ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Δεν θέλω να δώσω μόνο την απάντηση, απλώς εντυπωσιάστηκα, ενθουσιάστηκα και θα ξανάρθω για να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός, όπως και όλοι σας. Οι χιλιάδες που είναι έξω όμως, που είναι, θα τολμήσω να πω χωρίς να είμαι ρατσιστής αυτό το ίδιο, άλλου επίπεδου, τι γίνεται? Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να πω τι γίνεται για τους άλλους. Θα σας πω μόνο ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα με το μοναστήρι που λέτε. Αυτό είναι, αυτό ξέρω. Είναι, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι εντελώς διαφορετικά. Πήγανε περί κάτοικοι του χωριού και είπαν ότι εμείς δεν δεχόμαστε μουσουλμάνους στο μοναστήρι. Εάν ήταν χριστιανοί Σύριοι θα τους δεχόμαστε, αλλά μουσουλμάνους δεν δεχόμαστε μέσα στο μοναστήρι. Ένα και δεύτερο. Οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν γιατί τους πήγαμε σε ένα μοναστήρι μέσα στην ερημιά, χωρίς θέρμανση. Τα μοναστήρια, τα ερημομονάστηρα ειδικά το χειμώνα, είναι ψυγεία, μουσκεμα, υγρασία, και πήγαμε εκεί να βάλουμε γυναίκες με παιδάκια μέσα στην υγρασία χωρίς θέρμανση. Κύριε Ζωμανάκη, είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση, αλλά τα καθίσματα δεν ακούσαν, δηλαδή δεν είμαστε τόσο μικροί υποψηφίων. Πολύ αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.